Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Θα πάμε μαζί παρέα έως και τις 12, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, όπως κάνουμε στο κλασικό ραντεβού εδώ στο Ράδιο Μέγαρο του Λίμπερο 107,4. Θα πάμε και θα σχολιάσουμε όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό εντός της χώρας και της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, το εξωτερικό, αυτό το οποίο κλέβει την παράσταση, είναι το Μουντιάλ, είναι οι προημιτελικοί οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και είναι αυτό το οποίο έχει και την περισσότερη αγωνιστική δράση όλο αυτό το χρονικό διάστημα που παίζεται το Μουντιάλ στα γήπεδα της Ρωσίας και αναμένουμε να δούμε ποια ομάδα θα αναδειχθεί η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Φυσικά και στο εσωτερικό έχουμε και τις ομάδες που σιγά σιγά ξεκινάνε προετοιμασία, ξεκινάνε να κάνουν μεταγραφές, σιγά σιγά ετοιμάζονται και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έχουν να δώσουν και να κινούνται σε διάφορους μεταγραφικούς στόχους, άλλοι να ακολουθούν πιστά τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό και άλλοι όπου να έχουν μεταγραφικό σχεδιασμό αλλά να αργούν το κάτι της, ενώ σε καμιά δεκαπενταριά μέρες έχουν να παίξουν και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα τα δούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε όλα εδώ σας Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Σίμω Παντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο και να σας χαϊδεύει τα αυτάκια σας για περίπου 2 ώρες. Όσο κρατάει η κούπη και τον άρχοντα της κονσόλας, τον Βασίλη Καβαδία, να είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει να βγούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στον αέρα, να είναι στην ηχοληψία και τη σημερινή μας εκπομπή. Προτού περάσουμε όμως και στον καλεσμένο της, των Ασπρόμαυρων Πτήσεων, να πούμε και τον χορηγό της εκπομπής, τον χορηγό που στηρίζει τις Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Είναι το Όνειρο Live Strip Show, το πιο αισθησιακό hot show της Θεσσαλονίκης. Σας περιμένει να ζήσετε μοναδικές πριβέ καταστάσεις με ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει ευχάριστα ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες μόνο με 10 ευρώ είσοδο μαζί με το ποτό σας. Η εγγύηση στην νυχτερινή ιδιαίτερη διασκέδαση ακούει στο όνομα Όνειρο Live Strip Show στην οδό Κολέτη 30 έναντι Παλαιού ΟΠΑΠ. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ρεζερβέ 2313-069-083. Προσφορά για όλους σας, μόνο με 10 ευρώ, 2 πριβέ χορούς. Το Όνειρο Live Strip Show είναι ο χορηγός της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και στον σημερινό καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος, συνάδελφος, αλλά και ακροατής. Είναι 3-1 που λένε. Δημήτρη Κητικίδη, να σε καλωσορίσω στον αέρα του Λίμπερο 107,4 και στο Ραδιομέγαρο. Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Λίμπερο FM 107,4. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνεις να συμμετέχω στην σημερινή σου εκπομπή σε αυτόν τον όμορφο χώρο εδώ του Λίμπερο FM 107,4. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε αρκετά να πούμε όσον αφορά τον δικέφαλο του Βορρά και την προετοιμασία του εν ώψη της αναμέτρησης με την Βασιλεία στις 24 Ιουλίου. Με τη Βασιλεία, ναι, ισχύει. Ναι, είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι πρώτη φορά που τα λέμε ραδιοφωνικά, ε. Πρώτη φορά ακριβώς. Θα ήθελα και πάλι να σε ευχαριστήσω. Εντάξει, αυτά να σου πω, δεν χρειάζονται αυτά, ευχαριστώ και τα λοιπά. Είσαι ένας νέος δημοσιογράφος, όπου σε εκτιμώ πάρα πολύ και γι' αυτό σε κάλεσε εδώ για να πάμε παρέα έως και τις 12. Θα μιλήσουμε και για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ θα τον αφήσουμε λίγο πιο μετά την λήξη του αγώνα της Ρωσίας με την Κροατία, όπου βρίσκεται στο 58ο λεπτό και είναι 1-1, με τους Ρώσους να προηγούνται με μια γκολάρα και τους Κροάτες να απαντούν μετά από 7-8 λεπτά και να ισοφαρίζουν σε 1-1. Νομίζω ότι βλέπουμε φέτος αρκετά ωραία γκολ στο Μουντιάλ. Δεν είναι μόνο το γκολ της Ρωσίας. Έχουμε δει και άλλα πολύ ωραία τέρματα, νομίζω, ναι, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Αρκετά γκολ. Να δούμε. Ω, μεγάλη. Όχι, τι έδωσε. Τώρα αυτό το έβγαλε. Το έχασε, τι φάση, για να δούμε. Στο 51ο λεπτό η Κροατία χάνει τεράστια ευκαιρία. Δες εδώ, βγάζει τη σέντρα ο άλλος. Δεν φαίνεται να έχει δώσει κάτι πάντως. Λάθος του κεντρικού αμυντικού της Ρωσίας.
λίγο πιο κοντά από το πέναλτι, ο Κροάτης. Τι? Ναι, και πηγαίνει δοκάρι. Δοκάρι και έξω. Άμα δεν σε θέλει, έτσι είναι. Πολύ κοντά λοιπόν στο 1-2 η Κροατία για να κάνει την ανατροπή. Πάντως είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων, νομίζω, έτσι. Έχουμε δει αρκετές εκπλήξεις φέτος. Φυσικά. Μια έκπληξη έγινε εχθές το βράδυ. Με τους Βέλγους να αποκλείουν την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, που κατά πολλούς ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Τι τους έβλεπες τους Βραζιλιάνους για κατάκτηση γενικά? Όταν ξεκινούσε, ας πούμε, το Μουντιάλ και σε ρωτούσε κάποιος, ποιον βλέπεις για κατάκτηση, ποια χώρα θα έλεγες? Εντάξει, η Βραζιλία ήταν λίγο δύσκολη, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να πάει έστω ένα βήμα παραπέρα στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Αλλά χθες νομίζω είχε αντίπαλο τον Κουρτουά, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική επέμβαση πριν το τέλος του αγώνα. Ήταν καταλυτικός του Νέιμαρ. Όχι μόνο σε εκείνο το σουτ φυσικά, αλλά ήταν νομίζω από τις αποκρούσεις τη σεζόν, από τις αποκρούσεις της διοργάνωσης, έτσι, από τις καλύτερες αποκρούσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω πως έχουμε δει αρκετές εκπλήξεις, όπως είπα και πριν. Το Βέλγιο πλέον θέτει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για την κατάκτηση του Μουντιάλ, νομίζω, μετά τον αποκλεισμό μετά την νίκη επί της Βραζιλίας. Νομίζω ότι ο Νεϊμάρ χθες θα μπορούσε να κάνει και κάτι παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Σε κάποια παιχνίδια της Βραζιλίας ο Νεϊμάρ με εκνεύρισε. Με εκνεύρισε και θα σου πω το γιατί. Με εκνεύρισε που έπεφτε με το παραμικρό κάτω. Έπεφτε με το παραμικρό κάτω και ζητούσε συνεχώς φάουλ. Είσαι ο Νεϊμάρ, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κληθεί καλός ή κακός να πάρεις την Βραζιλία από το χεράκι και να την βγάλεις ως προπρόσωπη στην δύσκολη στιγμή. Κάτι το οποίο δεν το κατάφερε ο Νέιμαρ στο φετινό τουρνουά. Δεν ξέρω αν έχεις αντίθετη άποψη. Όχι, δεν το κατάφερε και θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Δηλαδή, είσαι ο Νέιμαρ και δεν νομίζω ότι χρειάζονται τέτοιες ενέργειες από έναν ποδοσφαιριστή της κλάσης του Νέιμαρ. Και στο κάτω-κάτω αγωνίζεσαι στη Βραζιλία, όπου δεν χρειάζεται τόσο πολύ τα στημένα για να μπορέσει να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχει πάρα πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορεί με έναν καλό συνδυασμό να κάνουν τη ζημιά που λένε. Δεν ξέρω, την πήρε λίγο στραβά την υπόθεση ο Νέιμαρ. Πάντως νομίζω ότι η πίεση ήταν μεγάλη για τον Νέιμαρ όλο αυτό το διάστημα. Από ό,τι θυμάμαι, όταν προκρίθηκε η Βραζιλία στην επόμενη φάση από τους ομίλους, ο Νέιμαρ έβαλε τα κλάματα. Δηλαδή έδειξε πόσο πολύ πιέζεται και ο ίδιος τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι πιέζεται λόγω του ότι η Βραζιλία έχει στηριχτεί επάνω του, όχι μόνο η ομάδα, αλλά γενικότερα το έθνος, να το πούμε έτσι, της Βραζιλίας, ναι, έχει στηριχτεί πάνω στον Νέιμαρ. Αλλά ο ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να βγάλει ασπροπρόσωπους τους Βραζιλιάνους, αυτούς που πίστευαν σε αυτόν, εμάς μάλλον που πιστεύαμε σε αυτόν, γιατί και εγώ πίστευα. Δεν κατάφερε να μας δικαιώσει ο Νέιμαρ, αλλά από την άλλη έχουμε και τον έναν Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν μπορεί να δικαιώσει κανέναν στην Αργεντινή εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, σωστό, αυτό πάρα πολύ σωστό, αλλά να σου πω και κάτι. Ο Μέση, εντάξει, περπατούσε, δεν έκανε καλές εμφανίσεις στο Μουντιάλ, αλλά και γενικότερα ήταν αυτό που, αν έβλεπε στην Αργεντινή, εξεχώρισε τη μίγα μου στο γάλα. Ναι, σίγουρα. Ήταν ο μοναδικός, ήταν μόνος του, δηλαδή δεν είχε κάποιον για στήριγμα. Ρε παιδί μου, τώρα από Παντονίου, ας πούμε, κάνει εκπομπή στο Λίμπερο, έχει στήριγμα το Δημήτρη ή ο Δημήτρης έχει το Στέλιο. Έχει ένα στήριγμα. Εκεί πέρα ήταν μόνος του. Ήταν μόνος του και ειδικά ο Σανπάολο, αυτός ο προπονητής. Αυτός που κάνει τον προπονητή, μάλλον. Ναι, αυτός που κάνει τον προπονητή στις ομάδες, στους συλλόγους και στη Σεβίλη που ήταν, είχε παρουσιάσει έργο. Στην Αργεντινή το έχασε. Το έχασε. Όταν το λέμε το έχασε τελείως. Έχασε την μπάλα από την αρχή, νομίζω, στην Αργεντινή. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, ότι ο Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα δεν έχει κάποιον δίπλα του, δεν έχει ένα στήριγμα, δεν έχει δηλαδή στην επίθεση έναν Σουάρες, δεν έχει, ας πούμε, έναν Νεϊμάρ που είχε παλιότερα. Και να σου πω και κάτι άλλο, ότι και ο ίδιος ο προπονητής δεν τον βοήθησε. Δηλαδή, ας πούμε, έβλεπες στην Αργεντινή και έβλεπες μια ομάδα η οποία δεν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος. Ούτε μέση ούτε τέλος. Τίποτα δεν είχε. Δηλαδή ήταν πολύ ομάδα της Αλάνας. Ας πούμε, να μαζευτούμε εμείς καμιά 15 άτομα, ας πούμε, πάρουμε τον Καβαδία, πάρουμε καμιά 4-5 ακόμα, να φτιάξουμε μια ομάδα και, ας πούμε, άμα κάτσουμε μια-δυο μέρες πιο πριν, θα έχουμε πιο καλύτερο σχεδιασμό, πιο καλύτερο πλάνο στο πώς θα επιτεθούμε και πώς θα αμυνθούμε. Νομίζω δεν είχε, αυτό που είπες ότι δεν είχε ούτε Μέση ούτε τίποτα είναι πολύ σωστό. Δεν είχε ούτε τον Λιονέλ Μέση, αλλά γενικά δεν είχε απολύτως τίποτα. Θα συμφωνήσω σε αυτό και νομίζω ότι
Εδώ φαίνεται και η διαφορά των ομάδων, δηλαδή η διαφορά της Μπαρτσελώνα με την Εθνική Αργεντινής. Η διαφορά των ποδοσφαιριστών που έχει η Μπαρτσελώνα με τους παίκτες που έχει η Εθνική Αργεντινής και φαίνεται και η διαφορά στη δουλειά που γίνεται νομίζω στις δύο ομάδες. Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Π.χ. ας πούμε η Ισπανία μπόρεσε και το εκμεταλλεύτηκε το στυλ που καθιέρωσε ο Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελώνα, η Αργεντινή. Είναι τελείως διαφορετικά και εκτός από αυτό έχει τραγική αμυντική γραμμή. Η αμυντική της γραμμή και δεν έχει τραγική. Και τέρμα, έτσι. Δεν έχει και τέρμα η Αργεντινή, για μένα τουλάχιστον. Καλά, ειδικά το γκολ που έφαγε. Με την Κροατία, νομίζω. Με την Κροατία ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή αυτό δεν το κάνει κανένας. Και φαντάσου αυτός να έπαιζε σε καμία ομάδα εδώ, τις δικές μας. Να έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Καλά, με γινόταν στον ΠΑΟΚ και ανοίγαμε γραμμές. Εδώ πέρα θα γινόταν χαμός. Σίγουρα θα γινόταν χαμός. Βλέπουμε τώρα τι κάνει ο Ρόμπιν Όλσεν με την Εθνική Σουηδίας. Και όχι μόνο. Τον Όλσεν τον πίστευες τότε, όταν ήρθε. Να σου πω την αλήθεια, δεν τον ήξερα και τόσο καλά τον Όλσεν. Όχι, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, ρε παιδί. Ναι, δεν τον είχα παρακολουθήσει, δεν τον ήξερα γενικά καλά σαν τερματοφύλακα. Αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσω με αυτό που λέγανε τότε ότι στον ΠΑΟΚ δεν έκανε. Δεν έκανε με την έννοια ότι, εντάξει, έδειξε ο άνθρωπος ότι ήθελε λίγο χρόνο προσαρμογής ακόμη. Ήταν και αγχωμένος. Ήταν πάρα πολύ αγχωμένος. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ έκανε αρκετές γκέλες εδώ που τα λέμε. Εγώ θυμάμαι ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, θα σου πω και ποιο θυμάμαι. Ηρακλής ΠΑΟΚ στο Καφκατζόγλιο. Που έχασε το πέναλτι και ο Μπερμπάτοφ όλα μαζί σε εκείνο το μάτς. Ρε φίλε, εκεί πέρα νομίζω ήταν το κύκνιο άσμα του. Δηλαδή. Ήμουν ο τύπος που έλεγα ότι δεν μπορεί το παλικάρι. Και εγώ το έλεγα τότε. Φυσικά, όταν πήγε όμως, όταν τον πούλησαν στην Κοπενχάγη και μετά έκανε την πορεία στο Champions League και με τη Σουηδία, έδειξε το παλικάρι ότι. Πήρε τα πάνω του. Πήρε τα πάνω του κάπως. Και αυτό που λένε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει μια κόντρα με αυτούς που υποστήριζαν τον Όλσεν και με αυτούς που δεν τον υποστήριζαν και έλεγαν ότι δεν κάνει το παλικάρι. Αλίμον, αν δεν ξεσπούσε κόντρα, έτσι. Μετά τις εμφανίσεις. Στην Ελλάδα είμαστε, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Απλώς θέλω να πούμε ότι δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, και είναι γενικότερα με τους ανθρώπους, ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε ένα διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή, το ότι. Ο Όλσεν ήρθε στον ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι μπορεί να κολλήσει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί σε κάποια άλλη, όπως πήγε στην Κοπενχάγη για παράδειγμα, και κόλλησε περισσότερο και έκανε καλύτερες εμφανίσεις. Σίγουρα. Δεν είναι κακό αυτό. Σίγουρα δεν μπορούν όλοι οι ποδοσφαιριστές να αποδώσουν το ίδιο σε όλες τις ομάδες. Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ δεν θα πω μόνο για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Εγώ θα πω και για το παιχνίδι με την Ντόρτμουντ, τον γκολ που έφαγε μέσα στην Τούμπα, αν το θυμάσαι. Ναι. Νομίζω ότι και σε εκείνο το παιχνίδι είχε μία ευθύνη ο Όλσεν για τον γκολ που δέχτηκε. Τέλος πάντων. Ο Όλσεν τώρα έχει δείξει ότι έχει βρει τα πατήματά του με την Εθνική Σουηδία και όχι μόνο. Και βγήκε και δημοσίευμα και για την Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα. Τον εξετάζει η Μπαρτσελόνα, εντάξει. Εντάξει, μακάρι το παιδί να κάνει το καλύτερο για την καριέρα του, έτσι. Προφανώς, εννοείται αυτό. Μακάρι να πάει στην Μπαρτσελόνα και να πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις και να γίνει ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες, έτσι. Απλώς λέμε ότι τα δεδομένα που είχαμε όταν ήταν στην Θεσσαλονίκη δεν ήταν τα κατάλληλα για να πεις ότι αυτός είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος, ας πούμε, θα μπορεί να κάνει τη διαφορά και θα μπορείς να στηριχθείς πάνω του. Στην Θεσσαλονίκη, που εντάξει, είναι μια πόλη η οποία έχει πίεση στους ποδοσφαιριστές και στους παράγοντες, έχει μεγάλη πίεση κτλ. Γιατί έχει αρκετά ραδιόφωνα, έχει αρκετές εφημερίδες, έχει κόσμο που ασχολείται καθημερινά με αυτό. Έχουν πίεση. Αυτό, άμα δεν μπορείς να το διαχειριστείς σαν άνθρωπος, τα χάνεις. Γιατί στο εξωτερικό δεν είναι τόσο έτσι. Ασχολούνται 2 ώρες κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εδώ πέρα ασχολούμαστε 7 στα 7. Δεν παίρνουμε ρεπό κάθε μέρα. Αυτό, άμα δεν μπορείς να το διαχειριστείς σαν άνθρωπος, τρέμουν τα χέρια σου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Όλσεν αυτό δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί από τη μέρα που ήρθε μέχρι τη μέρα που έφυγε. Και καλώς έφυγε, εφόσον δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Και έκανε καλό και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και στην ίδια την καριέρα. Σίγουρα έκανε καλό και νομίζω ότι ένας λόγος για τον οποίο δεχόταν σκληρή κριτική ο Ρόμπιν Όλσεν ήταν το γεγονός ότι του παρουσιάστηκαν αρκετές ευκαιρίες για να βελτιώσει την εικόνα του με τον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε δηλαδή μόνο σε 2 και 3 παιχνίδια να πεις ότι βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Έπαιξε αρκετό καιρό. Και οι ευκαιρίες ήταν και με την προοπτική που ήρθε. Ήρθε σαν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει εμπειρία από το Champions League. Είναι τερματοφύλακας επίπεδου Champions League. Στη Μάλμε έπαιζε νομίζω. Ναι. Και όταν βλέπεις αυτόν τον τερματοφύλακα να δέχεται τέτοια γκολ, προφανώς θα γκρινιάξεις. Προφανώς θα πεις τη στραβή. Προφανώς θα μιλήσεις. Και ειδικότερα στον ΠΑΟΚ που
η γκρίνια είναι λίγο. Είναι μέσα στο πετσί μας. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Γιατί το λες αυτό? Εντάξει. Απλώς το λέμε, ρε παιδί μου, έτσι, για να το πούμε, για να το μεγαλώσουμε λίγο το θεματάκι. Απλώς θέλω να σου πω ότι. Εντάξει. Δεν έτυχε, δεν έκατσε. Okay. Εγώ σου λέω, δικαιολογώ και αυτούς που τον πίστευαν και έλεγαν δώστε του χρόνο. Αλλά και αυτούς που έκραζαν. Γιατί η Ρεφίλε ήρθε με την προοπτική ότι είναι επίπεδο Champions League. Απλώς δεν κόλλησε το παλικάρι. Και μετά από αρκετό καιρό έδειξε ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πίεση, όπως πολύ σωστά είπες. Αυτό ακριβώς. Να πούμε πως ο αγώνας ανάμεσα στην Ρωσία και την Κροατία είναι στο 1-1, στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης. Ποιον βλέπεις από τους δύο? Δεν το παρακολούθησα από την αρχή το παιχνίδι, είναι η αλήθεια, για να έχω μια εικόνα για το τι έγινε στην αρχή. Νομίζω ότι η Κροατία όμως θα καταφέρει να προκριθεί. Έχει καλύτερο υλικό. Έχει, ναι, καλύτερο, ναι, υλικό. Και... έχει Μόντριτς, έχει Μάντζουκιτς, έχει μπόλικους εκεί πέρα. Και με την εικόνα που παρουσίασε μέχρι στιγμής, νομίζω ότι μπορούμε και ευχαριστώ να λέμε που φάγαμε μόνο 4 από την Κροατία. Πάνω σε αυτό που λες, ναι, αλλά. Με δεδομένο ότι δεν ήταν και η Ελλάδα καλή, έτσι. Ισχύει αυτό. Απλώς η εικόνα που είχες δει τότε. Στον παράζ με την Ελλάδα. Σε οδηγούσε ότι αυτή η Κροατία, εκείνη που, η Κροατία που έβλεπε τότε, θα οδηγηθεί ω τα προημιτελικά και θα διεκδικεί την είσοδο στην τετράδα. Εμένα προσωπικά δεν με επιθυμεί εκείνη η ομάδα που είχα δει τότε, ότι θα μπορέσει να πάει στα ημιτελικά ή στα προημιτελικά. Έδειχνε ότι είναι μια ομάδα για μεγάλα πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν έδειχνε από τότε ότι μπορεί να κάνει μια τόσο μεγάλη πορεία και να θέσει μια υποψηφιότητα έτσι για την ημιτελική φάση του Μουντιάλ. Ωστόσο τώρα δείχνει ότι είναι ομάδα που έχει μέταλλο και νομίζω ότι θα είναι αυτή που θα προκριθεί. Έχει και εμπειρία. Έχει και εμπειρία, σίγουρα. Έχει ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν ξέρω τώρα αν θα καταφέρει να προκριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι ή στην κανονική διάρκεια, αλλά νομίζω ότι εν τέλει θα πάρει την πρόκριση για την ημιτελική φάση. Μεγάλη ευκαιρία για την Ρωσία στο 71ο λεπτό μετά από σέντρα των Ρώσων. Βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Υπάρχει offside όμως, βλέπουμε εδώ πέρα. Έχει offside. Όχι, δεν σήκωσε σήμερα. Νομίζω είναι εκτεθειμένος ο ποδοσφαιριστής που έβαλε τη σέντρα. Δεν καταλογίστηκε το offside. Ναι, κάνει την κεφαλιά και περνάει λίγο. Αν είδα σωστά δηλαδή. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κροάτη τερματοφύλακα. Πάνω που λέγαμε δηλαδή ότι η Κροατία μπορεί να προκριθεί στην επόμενη φάση, έχασε ευκαιρία η Ρωσία. Μία φορά ακόμη, αν το πούμε. Εντάξει. Ποδόσφαιρο, δεν θα είναι. Καλά, ναι, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι η Κροατία θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα. Θα το δούμε αυτό. Και εγώ κλείνω προς Κροατία, γιατί η Ρωσία είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που κάνει το βήμα παραπάνω, καθώς από τότε που χωρίστηκε, που ήταν Σοβιετική Ένωση και έγινε Ρωσία, είναι η πρώτη φορά που προχωράει τόσο πολύ είτε σε ένα παγκόσμιο κύπελο, είτε σε Euro. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε και θα τα αναλύσουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα. Να πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε εδώ για την καυτή συνέχεια. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Είμαστε εδώ, ασπρόμαυρες πτήσεις, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 10 έως και τις 12 εδώ παρέα. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Στέλιος Παπαντονίου. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Οκητικίδης και στην κονσόλα του ήχου είναι ο Βασίλης Καβαδίας. Είμαστε στο 81ο λεπτό. Ρωσία-Κροατία 1-1. Και όλα δείχνουν πως το πράγμα πάει προς παράταση. Θα δούμε τώρα. Έχει πάλι ακόμα... ρε φίλε. Μάλλον. Πάλι, δηλαδή. Πάλι, πόσες παρατάσεις έχουμε δει τελευταία? Έχουμε δει μπόλικες. Τρεις, τέσσερις νομίζω. Κάπου εκεί είναι. Οπότε το πράγμα θα δείξει αν θα είναι μεγάλη και η σημερινή βραδιά στον τελευταίο προημιτελικό του Μουντιάλ της Ρωσίας. Να πω πως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι μόνο με SMS, πληκτρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Όπως επίσης και για αυτούς οι γουστάρουν την κούτρα και μέσω Facebook, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Facebook Ασπρόμαυρες πτήσεις στα ελληνικά. Άμα δεν είστε μέλη, πατάτε έτοιμα για να γίνετε μέλη της εκπομπής και στέλνετε και εκεί
το μηνυματάκι σας. Και να πούμε πως η ομάδα των Ασπρών Ρωμτήσεων απαριθμεί πάνω από 11.000 φίλους. Οπότε είναι μεγάλη ομάδα, είμαστε εκεί πέρα για να σχολιάζουμε και μεσοβδόμαδα το τι γίνεται η αριστερά, δεξιά και δεν συμμαζεύεται. Και ειδικότερα τώρα που βαδίζουμε προς το φινάλε του Μουντιάλ και ξεκινάνε σιγά σιγά και οι υποχρεώσεις των ομάδων. Λοιπόν, να πούμε ότι το επόμενο παιχνίδι Μουντιάλ είναι την ερχόμενη Τρίτη ανάμεσα στην Γαλλία και το Βέλγιο στις 9 η ώρα. Δύσκολο παιχνίδι, έτσι. Γαλλία-Βέλγιο, ναι. Ποιον βλέπεις? Νομίζω ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μιλήσει και θα έχουμε πρόκριση Γαλλίας. Στην Γαλλία. Εμπαπέ, ο οποίος είναι τρομερός. Είναι τρομερός ποδοσφαιριστής. Είδαμε τι έκανε στο παιχνίδι με την Αργεντινή. Δηλαδή, νομίζω ότι έκανε παπάδες που λέμε ο Εμπαπέ κοντρά στην ομάδα του Λιονέλ Μέση. Και θεωρώ ότι θα είναι η Γαλλία η οποία θα καταφέρει να προκριθεί κοντρά στο Βέλγιο. Βέβαια, το Βέλγιο μόνο να το υποτιμήσεις δεν μπορείς. Προφανώς. Και ειδικότερα η Γαλλία είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει από την αρχή μια σοβαρότητα συγκριτικά με τους υπόλοιπους μεγάλους. Γιατί είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ ότι όλοι οι μεγάλοι είχαν, ρε παιδί μου, τα στραβοπατήματά τους, ψαχνόντουσαν λίγο στον τρόπο που παρουσιάζονται, είχαν τα δικά τους θεματάκια. Φάουλ σε καλό σημείο για την Ρωσία στο 24ο λεπτό, στο πλάι είναι, εκτελεί ο παίκτης της Ρωσίας, απομακρύνουν οι Κροάτες, ναι. Για να πούμε, ναι, αυτό που λέγαμε για τη Ρωσία, να επιστρέψουμε, όχι στη Ρωσία, να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε για τη Γαλλία, ότι δείχνει η πιο σοβαρή από όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Το Βέλγιο δεν είναι μεγάλη δύναμη, είναι μια αξιοσημείωτη ομάδα η οποία πάει να κάνει το μπαμ. Και μια ομάδα σαν το Βέλγιο είναι κάτι ανάλογο σαν την Δανία το 92 που μαζεύτηκαν από τις παραλίες και πήρανε το Μουντιάλ, και σε την Ελλάδα που έκανε το μεγάλο μπόμ το 2004. Δηλαδή, όταν βλέπεις αυτές τις δύο ομάδες, γιατί να μην πιστέψεις το όνειρο και το Βέλγιο. Καλά, σίγουρα εννοείται. Πάντως, ένα πράγμα μπορώ να πω για την κατάκτηση του Euro του 2004, μιας και το ανέφερες. Περασμένα Μεγαλία και διηγώντας τα ανακλές. Άμα το συγκρίνεις με τα σημερινά, προφανώς. Με τη σημερινή κατάσταση της εθνικής Ελλάδος. Όχι μόνο ανακλές. Άστο, φίλε. Σε κατάθλιψη θα πεις. Αυτό ακριβώς. Και πάλι καλά, που ήρθε, που πήραν το σκίμπε και το σημάζεψε κάπως το πράγμα. Το σημάζεψε, γιατί, αλλά έδειξε ότι έχει αυτό τα κολλήματά του, έτσι. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Όλοι μας έχουμε κάποια κολλήματα. Δηλαδή, μεγάλα, μικρά, όλοι τα έχουμε. Και ο Ραχάγγελ έχει κολλήματα. Σίγουρα. Απλώς δεν μιλούσε κανένας, γιατί, ρε φίλε, ο τύπος σε πήρε ευρωπαϊκό. Σε πήγε σε 2-3 μεγάλες διοργανώσεις και ο Σάντος είχε κολλήματα. Αλλά δεν μπορούσε να πει κανένας τίποτα, γιατί η ομάδα ήταν τρένο. Ναι, απλά θέλω να πω, δηλαδή, τι περιμένει, ας πούμε, ο Σκίμπε για να καλέσει τον Πέλκα. Βασικά, τι περίμενε γενικά από πιο πριν, όχι μόνο για τώρα, για να καλέσει έναν παίκτη όπως ο Πέλκας. Και πραγματικά θέλω να δω αν θα καλέσει και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη στις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδος. Εντάξει, νομίζω ότι αν δεν τον καλέσει, δεν θα έχουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο για τον Μικαήλ Σκίμπε. Να σου πω κάτι. Οι κλήσεις στις εθνικές ομάδες είναι λίγο περίεργες. Δηλαδή, ας πούμε, δεν είναι αυτοί οι οποίοι. Δηλαδή, δεν καλούνται πάντα αυτοί οι οποίοι είναι στην καλύτερη φόρμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για παράδειγμα, ας πούμε, για να μην κατηγορηθούμε κιόλας, για να μην δημιουργήσουμε, να μην λένε ότι θέλουν να δημιουργήσουμε και θέμα. Το 2004, π.χ., ο Άκης Ζήκος έπαιζε στη Μονακό. Η Μονακό εκείνη τη σεζόν ήταν φιναλίστ του Champions League. Ήταν η χρονιά η οποία στον τελικό συνάντησε την Πόρτο του Ζωσέ Μουρίνο. Ο Ζωσέ Μουρίνο πήρε το Champions League και ο Ζήκος ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έπαιξε τελικό Champions League. Ο Άκης Ζήκος ήταν εκτός του Euro 2004. Δεν είχε κληθεί ποτέ. Το ίδιο και ο Γρηγόρης Γιωργάτος, ο οποίος έκανε όργια με τον Ολυμπιακό και με την Ίντερ. Απλώς, ρε παιδί μου, δεν κόλλησαν για τον ΑΒ λόγο. Καλά, προφανώς δεν είπαμε ότι πρέπει να καλούνται μόνο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, εννοείται αυτό. Αλλά νομίζω ότι στις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδος πρέπει να είναι και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης και ο Δημήτρης Πέλκας. Και οι δύο την αξίζουν την κλίση τους στην εθνική ομάδα, είναι αλήθεια. Ο Πέλκας νομίζω ότι έχει γίνει άντρας που λέμε ποδοσφαιρικά, δηλαδή έχει αποδείξει ότι μπορεί η ομάδα πλέον σε αρκετά παιχνίδια να στηριχτεί επάνω του. Μεγάλο σχολείο για τον Πέλκα ήταν η περίοδος που έφυγε και πήγε στην Πορτογαλία και πήγε στη Σετούμπαλ. Εκεί πέρα έμαθε πάρα πολλά πράγματα, ψήθηκε καλά και κατάλαβε
το πώς είναι να είσαι ποδοσφαιριστής κτλ. Ήταν νομίζω πολύ εύστοχος ο δανεισμός του και γύρισε τελείως διαφορετικός. Και πέρσι είναι η μεγάλη απόδειξη ότι ο Πέλκας μπορεί να προσφέρει και να είναι από τη ραχοκοκαλιά τόσο του ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια, αλλά και της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κάποιον, ας πούμε, που να μπορεί να προσφέρει τόσο πολύ στην εθνική ομάδα περισσότερο τον Πέλκα. Θα μου πει κάποιος, ας πούμε, το Φορτούνι. Όσες φορές κλήθηκε ο Φορτούνης, δεν ήταν αυτός ο οποίος θα έκανε την κίνηση και θα δημιουργούσε, ρε παιδί μου, τον Τζερτζελέ στην μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. Ο παλιός Φορτούνης νομίζω δεν θα μπορούσε. Ναι, ο παλιός Φορτούνης μπορούσε. Ο τωρινός είναι λίγο δύσκολα, ρε παιδί μου, είναι λίγο στεναχωρημένος. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, μιας που μίλησες για δανεισμό, τον δανεισμό του Κουλούρη, πώς τον βλέπεις? Ναι, ο Κουλούρης ο οποίος συμφώνησε και ανακοινώθηκε να πάει στον Ατρόμητο. Νομίζω ότι άμα το πάρουμε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, καθαρά σαν τον ποδοσφαιριστή αυτή με Κουλούρη, νομίζω αυτή η μεταγραφή είναι πάρα πολύ καλή για τον ποδοσφαιριστή Κουλούρη. Είναι μια κίνηση όπου θα του δώσει παιχνίδια, θα του δώσουν την ευκαιρία να παίξει περισσότερο τέτοιο, να πάρει εμπειρίες, να βελτιωθεί, να ψηθεί ακόμα περισσότερο, γιατί αν παρέμενε στον ΠΑΟΚ προφανώς και δεν θα έπαιρνε τόσο πολλά παιχνίδια όσο θα πάρει πολύ πιθανώς στον Ατρόμητο. Από εκεί και πέρα, από την άλλη πλευρά άμα το πάρουμε, είναι μια κίνηση η οποία δημιουργεί προβληματισμό και εξηγούμε. Όταν έχει σε καμιά. Πόσο έχουμε σήμερα? 7 του μήνα, 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου. Και παίζει παιχνίδι στι 24. Σε 17 μέρες. Σε 17 μέρες. Έχει τον Πρίγιοβιτ και έχει και τον Πρίγιοβιτ. Και ο άλλο φεύγει στον Ατρόμητο. Εμένα με προβληματίζει αυτό. Δεν με προβληματίζει γιατί αποφάσισε να τον δώσει δανεικό. Καλά έκανε και τον έδωσε δανεικό. Το θέμα είναι ότι. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, δηλαδή τον έδωσε δανεικό και τι. Δηλαδή ποιος θα είναι αυτός όπου χτύπα ξύλο, ο Πρίγιοβιτς πάθει κάτι. Ο Πρίγιοβιτς αποβληθεί, ο Πρίγιοβιτς δεν ξέρω και εγώ τι. Το θέμα είναι ότι ετοιμάζεις και κάνεις ένα μεταγραφικό σχεδιασμό έχοντας από πίσω σου τις συναλλακτικές λύσεις. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο ΠΑΟΚ πέρα από τον Πρίγιοβιτς δεν έχει επιθετικό. Και αυτό το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι δοκίμασε τον Μιστακίδη επιθετικό. Καλός χρυσός ο Μιστακίδης. Όπως το ίδιο και ο Ελκαντουρί. Πολύ καλά παιδιά, μπράβο τους, προσπαθούν, υδρώνουν τη φανέλα, οκ. Okay. Από εκεί πέρα όμως, ο ΠΑΟΚ έχει την πρόκληση του Champions League. Δεν μπορώ να βλέπω μια ομάδα η οποία είναι κοντά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της, να στηρίζεται και να έχει σαν εναλλακτική λύση στο φορ κάποιους ποδοσφαιριστές, οποίοι δεν είναι center for. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι 17 μέρες πριν το μεγάλο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ προχωράει σε αλχημίες. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει ούτε διοίκηση πρωτοδικιού, βλέπω που έχει Ζαγοράκι και Βρίζα, αλλά έχει μεγαλομέτωχο τον Ιβάν Σαββίδη. Και είχε, μετά τον, πότε ήταν ο τελικός, το Μάιο δεν ήταν? Το Μάιο. Μάιο, ναι. Ιούνιο, φτάσαμε Ιούλιο. Είχε 2,5 μήνες μπροστά του και δεν έχει πάρει φορ. Και όλοι λέγαμε και όλοι το ξέραμε ότι μετά τον Πρίγιοβιτς δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Δηλαδή ο Κουλούρης, καλός χρυσός ο άνθρωπος, αλλά για το επίπεδο του ΠΑΟΚ δεν έκανε. Δεν είναι ότι δεν έκανε νομίζω για το επίπεδο του ΠΑΟΚ, είναι ότι δεν έπαιρνε και χρόνο συμμετοχής μετά την έλευση του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Και όσες φορές πήρε χρόνο συμμετοχής, δεν έκανε και το κάτι παραπάνω να πεις ότι, OK, ρε παιδί μου, έχω τον Κουλούρη μέσα. Άμα γίνει στραβή, ας πούμε, θα καθαρίσει αυτό στην μπουγάδα. Δεν σου έβγαινε να το πεις αυτό το πράγμα. Καλά, σίγουρα, ναι, και νομίζω ότι γι' αυτό δόθηκε και δανεικός, έτσι. Αυτό, για να ψηθεί λίγο περισσότερο και να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αυτό ακριβώς. Και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι. Ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε για center for. Προέκυψε η περίπτωση του Πούκη. Οκ, είναι ένας πολύ καλός center for, Φιλανδός, έπαιξε στην Μπρόντμπι κτλ. Κάνεις διαπραγμάτευση μαζί του, αλλά πρέπει να θέσεις και ένα χρονοδιάγραμμα, εφόσον ξέρεις ότι έχεις νωρίς παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεν έθεσε χρονικό περιθώριο στον ποδοσφαιριστή, τον άφησε και περίμενε. Και μετά μόλις τελείωσε αυτό το ότι ο Πούκη, ας πούμε, δεν ήρθε, ας πούμε, στράβωσε υπόθεση και υπέγραψε σε άλλη ομάδα, από εκεί πέρα δεν προέκυψε άλλο όνομα. Υπάρχει το όνομα του Μπέρκ που γράφεται σε δημοσιεύματα. Αλλά
και πάλι ρε παιδί μου, μου δείχνει ρε παιδί μου ο οργανισμός ότι δεν το πάει καλά το πράγμα. Ότι δηλαδή άργησαν. Και σκέψου ότι πότε θα έρθει, πότε θα υπογράψει, πότε θα προσαρμοστεί. Γιατί δεν ξέρει τι θα προκύψει. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, μπορεί να μην προκύψει κάτι με τον Μπρίγκοβιτς, παράδειγμα, μια αποβολή όπως είπες πριν, πολύ σωστά βέβαια. Μπορεί απλά ο άνθρωπος να θέλει λίγο χρόνο να ξεκουραστεί, έτσι, να θέλει μερικά λεπτά να του δώσει ανάσες ο Ρασβαλουτσέσκου. Προφανώς. Και δεν βλέπουμε ποιος θα διαδεχτεί, να το πούμε έτσι, τον Αλεξάνδρ Μπρίγκοβιτς στην επίθεση. Ποιος θα είναι αυτός που θα τον ξεκουράσει, δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Και το ότι ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Βασιλεία έχει τον Μπρίγκοβιτς, αυτό είναι τελείως συμπτωματικό. Είναι τελείως τυχαίο. Είναι τυχαίο γεγονός, γιατί κανένας δεν ήξερε πριν τον όμιλο, πριν παίξει η Σερβία στο Μουντιάλ, ότι η Σερβία δεν θα προκριθεί. Ή η Σερβία δεν θα κάνει μια ανάλογη πορεία όπως έκανε η Ελλάδα το 2004. Μπορούσε να το εγγυηθεί κανένας? Όχι, σίγουρα. Και άμα, ας πούμε, η Σερβία προκρινόταν, ποιος έπαιζε φορ? Εγώ και εσύ, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι δηλαδή μια κακή κίνηση, να το πούμε έτσι, από την ΠΑΟΚ να δώσει. Όχι απλά βασικά να δώσει τόσο πολύ χρόνο στον Πούκι και στον κάθε Πούκι, αλλά να μην έχουμε και τον αντιπούκι που, λέμε δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον για τον Πέδρο Κόντε από τον Πας Γιάννηνα, βέβαια. Ναι, ισχύει, το ξέχασα αυτόν. Εντάξει, δεν προχώρησε και αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κόντε ζητούσε πολλά λεφτά από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Εφόσον έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, εφόσον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Εντάξει, γιατί είσαι ο ΠΑΟΚ και έχει κάποια χρήματα, έχει μια ευκολία στο χρήμα, τέλος πάντων, έχει μια οικονομική άνεση. Πλέον. Πλέον. Ναι. Και θέλει σίγουρα να αποκτήσει ένα φορ, θα τα δώσει. Γιατί αυτή τη στιγμή είσαι σε φάση ότι έχει ανάγκη. Όπως, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο φορ, είναι και στο πλάι. Άμα, ας πούμε, ο Μάτος. Πάθει κάτι, ποιος θα τον... Δεν είναι μόνο αυτό για τον Λέω Μάτος, αφού πας εκεί το θέμα, να πούμε λίγο και γι' αυτό. Ο Μάτος είναι 32 χρονών, νομίζω. Και παίζει σε μια δύσκολη θέση. Θέλει ανάσες. Είναι σίγουρο ότι θέλει ανάσες ο Λέω Μάτος. Και πέρσι έβγαλε μια χρονιά μόνος του, χωρίς να έχει αντικαταστάτη. Και δεν υπήρχε τρίτη διοργάνωση όμως πέρσι. Αυτό ακριβώς. Φέτος που θα υπάρχει τρίτη διοργάνωση. Είναι αντικειμενικά δηλαδή ακατόρθωτο να μπορέσει να είναι σταθερός και να μην έχει τραυματισμό, χτύπα ξύλο, να μην έχει συμπληρώσει οι κίτρινες και όλα τα σχετικά. Και εκεί πέρα άργησε. Μου κράτησαν τον Λεβέκ, γιατί λένε ότι μπορεί και. Ο Λεβέκ είναι εκτός αποστολής από την Ολλανδία τώρα. Τον έδωσαν άδεια για να πάει τέτοιο. Για να πάει να ψάξει ομάδα. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Συγγνώμη λίγο. Το Ρωσία-Κροατία έληξε. Πάμε στην παράταση. Και όπως λέγαμε, ότι θα έχουμε μεγάλο βράδυ εδώ πέρα, θα το κόβω να το ξενυχτάμε σήμερα, γιατί άμα συνεχίσουν να παίζουν έτσι όπως έπαιζαν, το βλέπω να πάμε στο ξαφνικό θάνατο και να βλέπουμε πέναλτι. Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει το να πάει η φάση στα πέναλτι. Γουστάρω. Γουστάρω πάρα πολύ να βλέπω πέναλτι. Νομίζω όλοι το γουστάρουμε όταν δεν παίζει η ομάδα μας, έτσι. Καλά, άμα παίζει η ομάδα σου, σε βγαίνει ψυχή, ρε φίλε, εντάξει. Σίγουρα. Σίγουρα σε βγαίνει η ψυχή. Λοιπόν, για να γυρίσουμε τώρα στο θέμα που λέγαμε. Ναι. Νομίζω ότι δεν τα πάει και τόσο καλά ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τις μεταγραφές, με την έννοια ότι αργεί πολύ, αυτό που λέγαμε και πριν. Δηλαδή, μακάρι, ακόμη και αν δεν γίνουν μεταγραφές, μακάρι να μας διαψεύσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, μακάρι η εικόνα του ΠΑΟΚ όλη τη σεζόν να είναι η καλύτερη δυνατή. Εννοείται αυτό, παιδιά, το καλό της ομάδας θέλουμε, έτσι, μην παρεξηγηθούν τα λόγια μας. Τους ποδοσφαιριστές που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, τους εμπιστευόμαστε. Εννοείται. Απλώς το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια 80% πληρότητα στο ρόστερ του, εννοώντας από παίκτες και ποδοσφαιριστές που έχουν σε κάθε θέση. Ο ΠΑΟΚ φέτος ήθελε 3-4 μεταγραφές. Δηλαδή όπως ήταν... πολύ σωστά είπε και ο Λουτσέσκο, έτσι. Αυτό ακριβώς. Απλώς αυτό που είχα πει και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και άμα διαφωνείς να μου το πεις, είναι ότι εφόσον χρειαζόταν 3-4 μεταγραφές για να φτάσει στο 100% της πυρότητας του ρόστερ για να ανταποκριθεί σε 3 μεγάλες διοργανώσεις. Είχε μόνο 3-4 μεταγραφές. Είχε έτοιμη την ομάδα. Είχε τον προπονητή, είχε και τον τεχνικό διευθυντή. Όλοι ήταν ίδιοι. Δεν είχε να αλλάξει κανέναν. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν υπήρχε. Φέτος έπρεπε να κάνεις 3-4 προσθήκες σε συγκεκριμένες θέσεις. Και δεν το έκανες. Ακόμα. Και είναι αυτό το οποίο είναι το γαμώτο. Γιατί έχεις τη μεγάλη ευκαιρία. Είναι μεγάλη πρόκληση. Είναι μεγάλη πρόκληση της ιστορίας του δικεφάλου.
Δεν είναι ότι εντάξει, παίζουμε Europa League. Λες, okay, κουτσά στραβά ανάποδα, θα την παλέψει η ομάδα. Αλλά τώρα πας να κάνεις κάτι το οποίο δεν το έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και εκεί πέρα είναι που στραβώνει ο ΠΑΟΚ, νευριάζει ο ΠΑΟΚ, τον πιάνει ο Νταλκάς του. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουν και να καταλάβει και η άλλη πλευρά πριν χαρακτηρίσει αυτόν που λέει όλα αυτά γκρινιάρη. Σίγουρα. Σίγουρα έτσι είναι. Εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει χρόνος για να γίνουν οι μεταγραφές. Σίγουρα υπάρχει ένας χρόνος. Έχουμε ολόκληρο τον Αύγουστο, έχουμε 1,5 μήνα ακόμα. Αλλά αυτό που λέμε εδώ πέρα είναι ότι όταν έχεις μια ομάδα η οποία στις 24 Ιουλίου θα δώσει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι το οποίο δεν το έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά μετά τα όσα έγιναν στα παιχνίδια με τον Άγιαξ, λέμε γιατί να μην το καταφέρει. Πολύ σωστό αυτό που είπες με τον Άγιαξ. Στο τελευταίο παιχνίδι όλοι λέγανε γιατί δεν πήρε φόρ. Με τον Αθανασιάδη τότε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα προηγούμενα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Δηλαδή πριν από αρκετά χρόνια. Ναι. Όταν... Επιζαγοράκη τότε. Επιζαγοράκη στην πρώτη παρουσία του Αντελίνο Βιερίνια στον ΠΑΟΚ. Επί Δερμιτζάκη νομίζω ήταν τότε. Ναι, επί Δερμιτζάκη είναι γιατί είχε γίνει το. Είχε φύγει η φάση, η φάση με τη Φενέρμπαχτσε. Και μετά πέσαμε στο. Ναι, ισχύει, σωστά. Πρώτα, ναι, ήταν το πρώτα ήταν ο Άγιαξ και μετά ήταν η Φενέρ. Ναι, λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Δηλαδή, όταν τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, και όχι μόνο με τον Άγιαξ, και με τη Σάλκε το παιχνίδι. Και με τη Σάλκε εδώ στην Τούμπα, είχαμε δει ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ μπορούσε να πάρει την πρόκριση, αν θυμάσαι πολύ σωστά. Και δηλαδή την έχασε από μόνος του, να το πούμε έτσι, την πρόκριση. Αυτό που λέμε εμείς εδώ είναι ότι γιατί πάλι να υπάρχουν πιθανότητες πολλές, ας πούμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, το φαβορί, στραβή, ναι. Το φαβορί δεν είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι, για το παιχνίδι με τη Βασιλεία. Δηλαδή. Η Βασιλεία είναι μια ομάδα η οποία έχει συνεχόμενες και διαδοχικές συμμετοχές στο ομίλου της Champions League. Όχι μόνο αυτό, έχει και πρωταθλήματα Ελβετίας πολλά. Έχει και... Άντε, εγώ δεν θα σε βάλω τα πρωταθλήματα γιατί μπορεί να πει κάποιος ποια Ελβετία. Εγώ θα σου, σίγουρα, εγώ, ναι, εγώ θα σου πω ότι αυτό το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν το έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του, η Βασιλεία το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Και όχι μόνο να περάσει στους ομίλους, να περάσει και στα νοκάουτ. Ναι, δηλαδή να έχει και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο Champions League. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι γιατί να λέμε ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες, ας πούμε, να μην προκριθεί ο ΠΑΟΚ επειδή δεν έχει κάνει μεταγραφές. Γιατί να γίνεται αυτό. Ναι, αυτό. Αυτό, αυτό είναι που λέμε, για να μην βγούμε και κακοί, γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να βγούμε κακοί. Εντάξει, κακός τώρα. Εντάξει, τώρα το να σε χαρακτηρίσει κάποιος κακό, εντάξει, είναι, okay, είναι πολύ εύκολο. Απλώς το θέμα είναι γκρινιάζει αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται και αυτός ο οποίος δεν θέλει να γίνει στραβή. Γιατί είναι μεγάλη διαφορά να γκρινιάζεις πριν, όταν βλέπεις ότι πάει κάτι λάθος, ρε παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ άργησε να κάνει μεταγραφές σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Το βλέπεις πιο πριν, το βλέπεις ότι το πράγμα κάπου έχει κολλήσει. Το να το πεις τότε δεν είναι κακό. Το να βγεις μετά, εφόσον έχει γίνει στραβή, φέρει μια ισοπαλία, εγώ για παράδειγμα σου λέω, ή γίνει 0-1 χτύπα ξύλο. Τότε και βγεις και πεις, ας πούμε, έρχεσαι στο Λίμπερο και λες μια. Δεν πήρε φόρ. Μετά το παιχνίδι με τη Βασιλεία. Μετά χάσει τον προφήτη που ναι, λένε. Μετά, okay, τότε να σε κατηγορήσουν για κακό και για το οτιδήποτε άλλο θέλεις. Εντάξει, αλλά τώρα όχι, ρε φίλε, αφού το βλέπεις ότι είναι στραβό. Τώρα είναι, εφόσον έτυχε να έχω τη δυνατότητα να κρατάω ένα μικρόφωνο, ας πούμε, θα το πω. Σίγουρα πρέπει να το πεις. Και εντάξει, ο λόγος που τα λέμε αυτά είναι ότι δεν είμαστε στις πρώτες 10 μέρες του Ιουνίου. Να πούμε ότι έχουμε αρκετό καιρό ακόμη και για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Είμαστε δηλαδή στις πρώτες 10 μέρες του Ιουλίου και δεν μένουν ούτε 20 μέρες για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο έμπειρη σε αυτή τη διοργάνωση και μπορεί πιο εύκολα σχετικά, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα σχετικά είναι και όλα λύνονται εντός του αγωνιστικού χώρου. Μπορεί πιο εύκολα σχετικά σε σχέση με εσένα να προκριθεί στην επόμενη φάση. Βέβαια, εγώ δίνω αρκετές πιθανότητες στον ΠΑΟΚ να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στην Τούμπα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτα εντός και μετά εκτός. Και όταν έχει κάνει τις μεγάλες προκρίσεις, πάντα έτσι τις έχει κάνει. Και με την Arsenal το δεύτερο παιχνίδι ήταν εκτός και με τη Φενέρ το δεύτερο παιχνίδι ήταν εκτός. Πάντα οι μεγάλες προκρίσεις έγιναν έτσι. Να πούμε πως η παράταση στο Ρωσία-Κροατία έχει ξεκινήσει. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Ρωσία-Κροατία.
είναι στο 1-1. Είναι 11. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Ασπρόμαυρες Πτήσεις και Λίμπερο 107,4. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για περίπου μία ώρα. Θα πάμε παρέα έως και τις 12. Στέλιος Παπαντονίου και Δημήτρης Κιτικίδης είναι πίσω από τα μικρόφωνα και Βασίλης Καβαδίας είναι στην κονσόλα του ήχου. Να πούμε πως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι μόνο με SMS. FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας για να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε εσείς να κάνετε την παρατήρησή σας, να δώσετε την είδηση άμα ας πούμε, είστε σε φάση reporter και έτσι ή άμα θέλετε να στείλετε και τον πινελίκι σας. Εμείς είμαστε απλά, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Πάμε να πούμε και τον χορηγό της εκπομπής όπου στηρίζει τις ασπρόμαυρες πτήσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Ω, γκολ! Γκολ για την Κροατία! 1-2! Στο 100ο λεπτό, τυχερό γκολ. Δεν σε είπα Κροατία. Κροατία, το είπες. Βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. Έχει ακόμα μέλλον, έχει άλλα 20 λεπτά, αλλά εντάξει. Για να δούμε τώρα πώς. Νομίζω ότι είναι τυχερό το γκολ της Κροατίας, η οποία κάνει την ανατροπή στο Ρωσία-Κροατία 1-2. Με τους Ρώσους να προηγούνται, με τους Κροάτες μετά από 8 λεπτά να ισοφαρίζουν και τώρα στην παράταση να διαμορφώνουν το 1-2. Πάμε να πούμε και τον χορηγό. Όνειρο Live Strip Show είναι ο χορηγός των ασπρόμαυρων πτήσεων. Το πιο αισθησιακό hot show της Θεσσαλονίκης σας περιμένει να ζήσετε μοναδικές πριβέ καταστάσεις με ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο και αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει ευχάριστα ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες του μόνο με 10 ευρώ είσοδο μαζί με το ποτό σας. Η εγγύηση στην εχθερινή ιδιαίτερη διασκέδασή σας ακούει στο όνομα Όνειρο Live Strip Show στην οδό Κολέτη 30 έναντι Παλαιού ΟΠΑΠ. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ρεζερβέ 23 13 0 69 0 83. Προσφορά για όλους σας μόνο με 10 ευρώ, 2 πριβέ χορούς. Όνειρο Live Strip Show είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής. Αρκετά τυχερό θα έλεγα το γκολ της Κροατίας. Όχι με κόντρα, δηλαδή λίγο ακόμα και θα άλλαζε πορεία η μπάλα και νομίζω πως δεν θα έμπαινε στα δίχτυα. Ίσως ευθυνδιάστηκε και ο Ακινφεύ για το γεγονός ότι πέρασε η μπάλα. Και πήγε έτσι πως πήγε και κατέληξε στα δίχτυα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η Κροατία προηγείται με 1-2 της Ρωσίας. Να δούμε και το πως θα αντιδράσει η Ρωσία σε αυτό το γκολ το οποίο δέχθηκε. Όπως και να το κάνουμε πάντως, αν αποκλειστεί η Ρωσία από τους Κροάτες στα προημιτελικά, νομίζω ότι για την Ρωσία που έχει τόσα πολλά χρόνια να περάσει τον όμιλο, νομίζω ότι είναι μια επιτυχία το ότι έφτασε στα προημιτελικά του παγκοσμίου. Αυτό ήθελα να πω πριν και το ξέχασα, ότι η ομάδα που δεν περιμέναμε ίσως να φτάσει τόσο μακριά είναι η Ρωσία. Ωστόσο, οι διοργανωτές μας διέψευσαν και υπάρχει ακόμη χρόνος να επιστρέψουν στην διεκδίκηση της πρόκρισης απέναντι στην Κροατία. Είναι μάλλον στην διεκδίκηση της πρόκρισης, καθώς χάνουν μόλις με 1-2, είναι ένα γκολ. Υπάρχει αρκετός ακόμη χρόνος. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο της παράθεσης, το 103ο λεπτό. Χάνει με 1-2 η Ρωσία. Πριν από λίγο η Κροατία πέτυχε το δεύτερο γκολ με κεφαλιά. Έχει ακόμη έστω και λίγο χρόνο η Ρωσία να επιστρέψει στο παιχνίδι. Είναι μπροστά οι Ρώσοι. Θα δούμε τώρα το πώς θα πάει το παιχνίδι. Να δούμε το τι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν οι Ρώσοι. Και εκτός από αυτό να πούμε πως για πρώτη φορά σε knockout παιχνίδια και όταν πάει το παιχνίδι στην παράταση, οι δύο προπονητές έχουν να κάνουν και τέταρτη αλλαγή. Αυτό είναι για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε μια μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω ότι χρειαζόταν εκεί η τέταρτη αλλαγή, ειδικά στην παράταση. Ναι, ειδικά στην παράταση, έναν τραυματισμό. Ναι, για την παράταση μιλάμε πάντα. Ναι, ήταν μια έτσι, καλή απόφαση η οποία πήρε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σε αυτό το σημείο να στείλω πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στον πάρα πολύ καλό μου φίλο, τον Χρήστο Μπάσπα. Τον γνωρίζετε αρκετά καλά όσοι είστε φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4.
ο οποίος στέλνει το μήνυμά του και λέει οπωσδήποτε χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως πριν τα παιχνίδια και όχι στο δεύτερο παιχνίδι με τη Βασιλεία. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση, κυρίως για το backup στην επίθεση, αν όχι καλύτερος του Πρίγιοβιτς. Χριστάρα, να είσαι καλά και να κανονίσουμε κάποια στιγμή να πάμε για καφέ και να τα πούμε από κοντά. Ο Χρήστος ο Πάσπας, από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από τον Λίμπερο 107,4. Τον θυμάστε, γιατί το περασμένο Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε σαν τριάδα. Ο Τάσος Τρέγιας, ο Χρήστος ο Πάσπας και εγώ. Να πούμε πως FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Ωραία. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να πιέζουν, συνεχίζουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν το κάτι της τους χωρίς κάποιο αποτέλεσμα τουλάχιστον στην αρχή. Ξέρεις κάτι, όταν τρως τον γκολ, θέλει και μια διαχείριση να έχεις καθαρό μυαλό και να μην αγχωθείς. Σίγουρα. Δύο λεπτά καθυστερήσεις για το πρώτο. Και από τις δύο πλευρές, έτσι. Ναι, και φανώς. Από την ομάδα που πετυχαίνει το τέρμα και από την ομάδα που το δέχεται. Συνήθως αποσυντονίζεται η ομάδα που το τρώει. Και ειδικότερα όταν, σίγουρα, είναι, ναι, όταν είναι γηπεδούχοι και τρωημένοι πίσω στο σκορ, ειδικά με ανατροπή, τα πόδια βαραίνουν. Αλλά νομίζω στους Ρώσους οι Ρώσοι δεν έχουν να χάσουν και κάτι, ρε παιδί μου. Να... Καλά, σίγουρα. Πιο άνεση, ας πούμε. Σίγουρα. Δύο λεπτά ακόμη για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Ήδη διανύουμε το πρώτο λεπτό. Οι Ρώσοι είναι πίσω στο σκορ, όπως είπε και πριν από λίγο ο Στέλιος, με 1-2. Φαντάζει να ισοφαρίσει η Ρωσία και να έχουμε πέναλτι. Νομίζω θα είναι... Εγώ γουστάρω, φίλε, πέναλτι. Μακάρι να ισοφαρίσουν οι Ρώσοι και να πάμε 2-2. Νομίζω ότι θα είναι πιο συγκλονιστικό παιχνίδι από τα υπόλοιπα που είχαμε παράταση. Αν έχουμε 2 γκολ στην παράταση, δηλαδή. Εντάξει, οκ, ναι, είναι. Αλλά εμένα, σου είπα, με εντρικάρει πάρα πολύ η διαδικασία των πέναλτι. Επίσης να πούμε σήμερα ότι η Σουηδία-Αγγλία 0-2, με τους Άγγλους να περνάνε στον ημιτελικό. Έχουμε γραμμή. Ωραία, πάμε στην γραμμή. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα. Θοδωρή από Ανόβερο. Γεια σου Θοδωρή, καλά φίλε, εσύ. Καλά και εγώ, τώρα σε ακούω από Ανόβερο, ξαναεπέστρεψα. Α, επέστρεψες? Ναι. Ήρθα για λίγο που σου είχα πει, για μια εβδομάδα. Ναι, μόνο. Ναι. Τι να κάνω, πρέπει να δουλέψουμε. Προσαρμόστηκε στην εναλλαγή Ελλάδας Γερμανίας. Ναι, λίγο απότομα, αλλά τι να κάνουμε. Προσγειώνες ανώμαλα, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα για το Center Four, έτσι είναι, τα είχαμε πει και μαζί στην εκπομπή. Τα λέμε και τώρα και βλέπεις ακόμα κολλησιεργούν. Δεν ξέρω αν έχουν κλείσει πραγματικά κάτι μεγάλο και απλά περιμένουν να τα ανακοινώσουν ή αν όντως έχουν κάνει πατάτα σε αυτό το θέμα. Δηλαδή για μένα, όπως και να έχει, τον Κόντε πρέπει να τον έχουμε πάρει. Εκτός και αν σκέφτονται να παίξουν με ψευτοφόρο τον Ουάρντα. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους, πώς το έχουν καταφέρει, πώς το έχουν σχεδιάσει. Το ρεπορτάζ πάντως λέει ότι δοκίμασε τον Ελκαντουρί. Μπροστά. Για φορ, δεν κάνει για φορ ο Ελκαντουρί. Τον δοκίμασε πάντως. Είναι για παλιά. Κοίταξε, τον πιστεύει πάρα πολύ ο Λουτζέσκου. Είναι ένας παίκτης σε μένα που δεν με τρελαίνει ο Ελκαντουρί, δεν μ' αρέσει. Δεν τον είδα και φορμαρισμένο βασικά στον ΠΑΟΚ. Το βλέπαμε σε όλα τα παιχνίδια μετά το 60, κρεμούσε, σερνόταν με κακή φυσική κατάσταση, αδικαιολόγητα κακή φυσική κατάσταση για τη θέση που παίζει. Δεν μαρκάρει, λίγο μπλαζέ παίκτης, καλή πάσανε μεν, είναι μυρωδιά στον γκολ, αλλά είναι στη θέση τώρα του Πέλκα. Βλέπεις ότι ο Πέλκας έχει γίνει αναντικατάστατος. Δύσκολα δηλαδή βγάζεις Πέλκα για να βάζεις Ελκαντουρί. Και τώρα να συνεπάρξουν οι δυο τους έτσι για να παίξουν Ελκαντουρί μπροστά, ξέρω εγώ τι να σου πω. Είναι και ο Μπίσεσβαρ στη μέση. Ο Μπίσεσβαρ, ναι, ο Μπίσεσβαρ ο οποίος μπορεί να παίξει και στα άκρα. Και το δοκίμασε στο αριστερό άκρο πολλές φορές και του βγήκε. Και του βγήκε καλά. Δηλαδή είδαμε και ένα Μπίσεσβαρ ο οποίος έχασε και τα κιλά του. Έτρεξε τα μέτρα του, ήταν ένας Μπίσεσβαρ ενός ημιχρόνου, είχε γίνει ένας Μπίσεσβαρ ολόκληρου παιχνιδιού. Και σίγουρα σε μικρά μάτς, κάτι το οποίο δεν το έχουν σκεφτεί πολλοί φίλοι, θα επιχειρήσει ο Λουτσέσκου, όπως τον Απόλλωνα άσχετα που του είχε βγει τότε στο 0-0, να παίξει με τρία δεκάρια, δηλαδή να παίξει και με Μπίσεσβαρ και με Πέλκα και με Ελκαντουρί ή με όποιον άλλον θα έχει. Καλά, εντάξει, σε εκείνο το μάτς ζορίστηκε κιόλας και αναγκάστηκε να το κάνει. Ξέρεις γιατί θες παίκτες, το δεκάρι, στην ουσία δεν υπάρχει δεκάρι, αλλά λέμε εμείς δεκάρι για να καταλάβουμε γιατί περί τίνος πρόκειται.
θες παίκτες οι οποίοι να έχουν και έπαφη με τον κόλ αλλά και να έχουν πάσα. Δηλαδή να έχουν το απρόσμενο, να μπορείς από πολλές πλευρές να σου κάνουν κάποια πάσα εκεί που δεν το περιμένεις και να μπει τον κόλ. Και το έχουν και οι τρεις τους, και σκοράρουν και πασάρουν καλά. Για να είναι απρόβλεπτοι. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ της κάποτε εποχής που κλείνει, ας πούμε, το Λίνο και άμα δεν έβγαινε σέντρα το Λίνο καθάριζε ο ΠΑΟΚ. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολυπρόσωπος. Θα το δούμε αυτό φέτος στα μικρά τα μάτσα, αλλά τώρα μας καίει η Βασιλεία. Σε 17 μέρες παίζεις με τη Βασιλεία, είναι θέμα. Άστα να πάνε, ναι. Και έχει τελειώσει το πρώτο και το δυνατό στάδιο της προετοιμασίας. Εδώ δουλεύει ο προπονητής με υπομέγιστες εντάσεις, προσπαθεί να φουλάρει. Θα φέρει τώρα τα φιλικά, θα φορμάρει την ομάδα μέσω φιλικών. Να δούμε, εγώ σου το έχω πει και προσωπικά, ότι ο Πρίγιοβιτς θα δούμε έναν άλλο Πρίγιοβιτς. Μπορεί να το δεις το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να σέρνεται, ας πούμε. Ναι, να μην κάνει εντύπωση στους φίλους, γιατί δεν μπορείς να τον φουλάρεις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου, δεν έκανε και προετοιμασία και είναι και πρόβλημα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αναλόγως στο πώς θα σου έρθει το παιχνίδι ή πώς το έχεις καταστρώσει, ας πούμε, βλέπεις το βίντεο και ξέρεις ότι ο δεξής τους μπακ πονάει, ας πούμε, και ο στόπερ. Θα πεις παιδιά από το 15 μέχρι το 30 φουλάρουμε, ας πούμε, έτσι, πρεσάρουμε μπροστά. Όταν δεν μπορεί να σου αποδώσει ο Πρίγιοβιτς ή όταν θα φουλάρει, ας πούμε, θα πρεσάρει, αλλά μετά θα έχει ανάσες για να μπει μέσα στην περιοχή, θα είναι πρόβλημα. Όταν θα γίνει τη σέντρα και θα ψάχνεις να βρεις το center force. Δεν χρειάζεται δηλαδή μετά να το βρίζουμε και να λέμε όλοι α, δες τον που είναι. Είναι και αυτά τα προβλήματα που δεν τα καταλαβαίνει κάποιος με, έτσι με γυμνό μάτι, ας πούμε. Προφανώς, άμα δεν έχεις την κατάλληλη γνώση από από φυσική αγωγή και δεν συμμαζεύεται, δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Εσύ έχεις σπουδάσει πάνω σε αυτό και έχεις την γνώση να πεις και έχεις την να περιμένεις. Τώρα δηλαδή εγώ, ο Δημήτρης ή οποιοδήποτε, άμα δεν το έχεις σπουδάσει και δεν το ξέρει αυτό. Και αυτό που μου είχες πει και την προηγούμενη Σαββατοκύριακο για τον Πρίγιοβιτς, ότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι τόσο καλός, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει και μετά να ανεβάσει ρυθμούς και να ανέβει, ρε παιδί μου. Άμα δεν το ξέρεις αυτό, πώς θα το διακρίνεις και να μην τον κατηγορήσεις. Ναι, εννοείται. Εμείς βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα και λογικό είναι κιόλας. Γιατί θες να δεις μια ομάδα, όταν οι άλλοι θα τρέχουν στο 9, αυτός δεν μπορεί να φουλάρει. Γιατί αν φουλάρεις, μετά έχεις τον κίνδυνο τραυματισμού. Έτσι. Γιατί είναι και αυτό πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή εκεί που θα τον πεις, όχι, θα πιέσεις, θα φουλάρουμε, ας πούμε, όλοι μαζί, θα τρέξεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Όταν οι άλλοι είναι στο 10 και αυτός είναι στο 7 και προσπαθεί να τους πιάσει, λογικό είναι. Υπάρχει κάποιο τραύμα, κάποιο τέντομα. Και μετά αρχίζουν οι τραυματισμοί και σε πάνε πίσω 1-2 μήνες. Ελπίζω να τα αποφύγουμε αυτά. Εντάξει, το ξέρει και ο προπονητής, το ξέρει και το προπονητικό team. Έτσι, θα δουλέψει δηλαδή λίγο η ομάδα γι' αυτό να καλύψει και το δικό του το κενό για να μην τρέξει πολλά μέτρα ο Πρίγιοβιτς. Δεν μπορείς να τον έχεις να γυρίσει πίσω 30 μέτρα, να κόψει μπαλιά, να βάλει πλάτη αυτό που λέμε, να περιμένει να ανεβούν τα χαφ, να σπάσει την μπάλα, να βγει, να παίξει το 1-2. Αυτά δεν θα τα δεις. Δηλαδή θα τον δεις να κινείται σε πιο μικρούς χώρους. Εντάξει, είναι και αρχή της σεζόν. Νομίζω καμία ομάδα δεν μπορεί να τα κάνει όλα στο 100%. Σίγουρα, αλλά κοίταξε, οι μικρές ομάδες κοιτάνε να φορμαριστούν γρήγορα, γιατί ξέρουν οι προπονητές ότι στα πρώτα 3-4-5 παιχνίδια παίζεται το κεφάλι τους. Είναι η γνωστή παρέλαση, έτσι, ναι, θα μα βγάλουν την παρέλαση. Οπότε σου λέει, ας φορμαριστώ εγώ τώρα να πάρω ό,τι μπορώ από πονταλάκια, να σώσω την παρτίδα για να έχω δουλίτσα. Και από εκεί και πέρα, αν έρθει κάποιος άλλος, να μην μπορεί μετά. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή να πάει η ομάδα χαράμι. Αυτές είναι οι παγίδες. Γι' αυτό στην αρχή έχουμε πάντα εκπλήξεις στις πρώτες αγωνιστικές. Πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ είναι δεμένη ομάδα, έχει καλό κορμό, ξέρει τι θέλει. Ξέρουν και οι αντίπαλοι ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Αυτό είναι το καλό επίσης. Ξέρουν ότι είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει και το σεβασμό και το δέος το αντίστοιχο. Περιμένουμε να αρχίσει τώρα. Είδαμε να αρχίσει η αγωνιστική. Αναμονή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι. Πες ότι την Δευτέρα ο ΠΑΟΚ κάνει μια μεταγραφή και παίρνει ένα φορ. Αυτός ο φορ, σε περίπτωση που χρειαστεί, θα μπορεί να αποδώσει, ας πούμε. Θα μπορεί να ακολουθήσει ένα σχετικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν έτοιμος γίνεται για μια πιθανή συμμετοχή στο παιχνίδι που θα γίνει στις 24 του μήνα. Εκεί είναι το ερωτηματικό, είχε κάνει προετοιμασία, ήρθε από ομάδα, ήρθε από Λατινική Αμερική, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δηλαδή, εξετάζοντας τα εργομετρικά, βλέπεις ακριβώς και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι και δύσκολο να τον αφομοιώσει η ομάδα, να αφομοιώσει μάλλον αυτό στην ομάδα. Εκτός και αν φέρεις κάποιον παιχταρά, ας πούμε, τύπου Μπέρκ, ο οποίος ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα, ξέρει και τις ομάδες και μπορεί να μπει και να σου κάνει και τη διαφορά. Για το θέμα Μπέρκ που ακούγεται, ποια είναι η άποψή σου?
Για μένα είναι πολυτέλεια και μακάρι να το φέρουμε να έχουμε Μπέρ και Πρίγιοβιτς στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα είναι κάτι μαγικό. Δεν θα έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει δίλημα ποιος θα παίζει όμως μετά. Καλά, ναι, προφανώς. Απλώς το θέμα. Κοίταξε, θα δώσουμε 55 αγώνες. Έχουμε κύπελα, έχουμε πρωταθλήματα, έχουμε Champions League. Εντάξει, καλά, σίγουρα, ναι. Εδώ... Πρέπει να υπάρχει και ένας δεύτερος επιθετικός. Αυτό λέμε εδώ και πολλή ώρα με τον Στέλιο. Δεν είναι μόνο το θέμα της. Του αγώνα με την Βασιλεία, είναι και το μετά. Δηλαδή, πες ότι ο ΠΑΟΚ περνάει τη Βασιλεία. Μετά τι, ας πούμε. Δεν είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ να περάσει απλά τη Βασιλεία, είναι να προκριθεί και στους ομίλους του Champions League. Έτσι, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Πρέπει να δίνονται κάποιες ανάσες. Αυτό είναι που λέμε δηλαδή εδώ και αρκετή ώρα. Θοδωρή, δεν σε προβληματίζει το γεγονός ότι ο Μπέρκε είναι σε μια χώρα που έχει ένα πρωτάθλημα όχι τόσο πολύ ανταγωνιστικό και όσοι παίκτες πάνε εκεί πέρα έχουν θεματάκια? Σαφώς. Μας το έχω πει ότι οι μεγάλοι παίκτες, σε εισαγωγικά, οι πιο τεμπέλιδες πάνε για τα συνταξιώσιμα σε Κίνα ή στην Αραβία σε πιο υποβαθμισμένα πρωταθλήματα για να πάρουν τα πολλά τα λεφτά, γιατί από εκεί τα παίρνεις και δεν κουράζεσαι. Και επίσης κοιτάνε πάντα να γλιτώσουν τις προετοιμασίες. Δηλαδή ξέρουν ότι τις προετοιμασίες θα τους βγει το λάδι, οπότε φρενάρει ο μάνατζερ, πηγαίνουν έρχονται, γράφονται φυλάδες, περιμένουν στην ουσία να βγει το δύσκολο μέρος της προετοιμασίας, για να μπορέσουν μετά να πάνε αυτοί και να, στο τέλος του καλοκαιριού, και να κλείσουν και με καλύτερα λεφτά. Δυστυχώς τον καλό τον παίκτη πολλές φορές, εκ του πονηρού φυσικά σκεπτόμενοι αυτοί, τον περιμένεις αναγκαστικά και κάνεις και λίγο την παλαβή. Και κάτι για μένα που δεν θα έπρεπε να γίνεται, αλλά δυστυχώς γίνεται. Δες ας πούμε τύπου Μάτζιος, έτσι, ο Μάτζιος που πήγαινε σε όλες τις μικρές ομάδες στο Center Four, δεν έχει κάνει ποτέ την προετοιμασία. Ναι. Θα δεις πάντα έκλεινε και πήγαινε μετά την προετοιμασία. Κάτι τέτοιο πάει να κάνει και ο Βέρμπλουμ. Έτσι όπως την κουβέντα. Ναι, ακριβώς. Γιατί όπως και να έχει, δεν έχει κλείσει πουθενά όπου και να πάει παντός. Σίγουρα θα είναι μετά την προετοιμασία πλέον. Ένα τέτοιο παίκτη μετά, πώς τον επαναφέρεις? Δηλαδή, όταν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έχουν κάνει προετοιμασία, έχουν έρθει σε ένα αλφα επίπεδο, μετά η δουλειά του προπονητή σε τι φάση είναι? Δηλαδή, τι θα κάνει? Εκεί είναι τώρα με τον γυμναστή, τον φυσιοθεραπευτή, όλους μαζί το team. Πρώτα απ' όλα, κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός. Έτσι. Κάθε κορμί φορμάρεται, άλλος πιο γρήγορα, άλλος πιο δύσκολα. Ο Πρίγιοβιτς, ας πούμε, φαίνεται. Είναι όπως ο Γκαρσία. Βλέπεις ότι έχουν βαριά κορμιά κάποιοι παίκτες. Ναι. Κάποιοι άλλοι παίκτες, τύπου Σαλπιγκίδη, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να παίζει 10 χρόνια χωρίς να τραυματιστεί, τύπου Κάτσε. Δεν μπορείς να έχεις, δεν είναι πανάκι ότι κάνω αυτό και πιάνεις όλους. Από εκεί και πέρα, τον παίκτη δεν τον ξέρω εγώ το πόσο γρήγορα μπορείς να τον επαναφέρεις ή πότε θα τον τεφορμάρεις ή πόσο σταδιακά ή βαθμιά θα τον προσαρμόσεις. Αυτό είναι. Βλέπεις τους αγώνες που έχεις να δώσεις, βλέπεις το επίπεδο που βρίσκεται στα εργομετρικά και αναλόγως του κάνεις το αντίστοιχο πρόγραμμα. Μοιράζεις φυσικά και τη θέση του με κάποιους άλλους, έτσι δεν μπορεί να παίζει συνέχεια όταν δεν είναι έτοιμος, για να μην σου έχει τραυματισμούς. Προφανώς. Απλώς στα ρωτάω αυτά γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει ο πολύς ο κόσμος και εσύ έχεις αυτή τη γνώση, οπότε νομίζω ότι έχει να πάρει ο κόσμος πράγματα από αυτό. Εντάξει, σίγουρα, ναι. Είναι πράγματα που δεν τα ξέρουν, είναι η λεπτομέρεια που λέμε που δουλεύουν οι παίκτες και οι ομάδες. Ας πούμε, εγώ πανηγύριζα όταν πήρε ο Σαββίδης υπάρχει ένα μέσο αποθεραπείας, το οποίο είναι να φανταστείς σε καταψύκτης μεγάλος, μπαίνεις μέσα μετά την προπόνηση. Α, το έχω δει. Για λίγο φυσικά. Στους μείον πόσους βαθμούς. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι φανταστικό για τον αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καλό και προληπτικά το πόσο πάνω ανεβάζει την ομάδα. Είναι ένα σκαλί πάνω. Είναι ομάδες μεγάλα κλαπ τύπου Μπαρτσελόνα, Μπάγερν. Αυτοί έχουν τέτοιες μεθόδους και πλέον το έχει και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Είναι τα μικρά τα πράγματα που κακώς δεν διαφημίζονται και από τους δημοσιογράφους. Θα πρέπει να βγαίνουν λίγο προς τα έξω. Γιατί είναι αυτά τα μικρά πράγματα που κάνουν μια ομάδα μεγάλη. Δηλαδή μπορείς τους παίκτες σου να τους έχεις χωρίς να τραυματίζονται. Και άμα δεις, από την εποχή Δόνη μέχρι τώρα έχουμε να δούμε τραυματισμούς. Θυμάσαι την εποχή Δόνη τι γινόταν, ας πούμε. Με τις θλάσεις. Ακριβώς, ναι. Τώρα που θυμάσαι. Ναι, είχε πολλούς τραυματισμούς με θλάσεις και τα λοιπά. Περισσότερος από το Τούντορ. Δεν ξέρω. Από την εποχή Τούντορ. Δεν θυμάμαι. Θοδωρή, θυμάσαι ποιος είχε περισσότερους τραυματισμούς, ο Τούντορ ή ο... Δεν θυμάμαι. Αυτό είναι καλό για στατιστικό, για quiz, έτσι. Ναι, αυτό όντως είναι. Δεν θυμάμαι. Τώρα που πιάσαμε και τις θλάσεις, αυτό που είχε υποθεί.
ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι ένας ποδοσφαιριστής να πάθει θλάση? Δηλαδή τότε θυμάμαι και είχαν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις στα ραδιόφωνα, είχαν γίνει θέματα στις εφημερίδες, στα περιοδικά. Ναι, είναι πολλοί παράγοντες. Είναι πρώτον αυτό, πόσο καλή προετοιμασία έχει, τι κορμί έχει, μετά είναι και η εξωγηπαιδική ζωή. Δηλαδή μπορεί να είναι στην προετοιμασία του σωστός αυτά κτλ. Αλλά άμα πάει το βράδυ στο μαρκίζι και πίνει δύο μπουκάλια ουίσκι, εντάξει, καταλαβαίνεις. Εντάξει, είναι και λογικό, εντάξει. Βλέπεις το μάτος, ας πούμε, έτσι. Είναι σαν το λίνο. Είναι οικογενειάρχης, δεν είναι αλήτης, δεν βγαίνει έξω, δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν ξενυχτάει. Τους βλέπεις αυτά τα κορμιά μπορεί να παίζουν μέχρι τα 40 τους, παιδί μου, μπάλα. Γιατί σέβεται το κορμί του πρώτα απ' όλα και την εξωγήθηκε. Αυτό ακριβώς θα λέγα, φίλε. Σέβεται αυτό που κάνει στην ουσία. Ισοφάριση για την Ρωσία. 2-2 στο 114. Πέναλτι θα πάει. Και εγώ αυτό ψήνομαι, να δούμε πέναλτι. Γουστάρω πέναλτι. Ναι. Αυτό που σου είπα πριν, φαντάζεσαι να ισοφαρίσει η Ρωσία? Χαμός. Το βλέπεις, Θοδωρή, το παιχνίδι? Όχι, δεν το βλέπω. Το χτυπάει στο κινητό, ξέρεις, γκολ. Live score. Ναι. Στο 114. Έχει δηλαδή καμιά 6 λεπτά, καμιά καθυστέρηση, 2-3 λεπτά. Εντάξει. Να δούμε. Ναι. Για συνέχισε. Εντάξει, για πέναλτι πάει. Για πέναλτι πάει. Αυτό είναι. Οι θλάσεις δηλαδή, σε όλα αυτά οφείλονται σε αυτό. Και ένας παίκτης πρέπει να σέβεται τον εαυτό του. Δυστυχώς ο Έλληνας ο παίκτης στο ποδόσφαιρο δεν το έχει μάθει αυτό, παιδιά, να το κάνει. Κάτι άλλο, ας πούμε, που θα πρέπει να θίξουμε, λένε τα Ελληνόπουλα, γιατί δεν τα βγάζουμε μπροστά. Έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί τόσα χρόνια βγάζουμε παίκτες στο μπάσκετ και όχι στο ποδόσφαιρο? Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Αν πάτε τώρα σε ένα γήπεδο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα κάμπ, είναι μέσα οι αθλητές αυτοί που βλέπετε στις τηλεοράσεις και δουλεύουν όλες τις αδυναμίες τους. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι δουλεύει ο αθλητής του μπάσκετ. Ο αθλητής του ποδοσφαίρου είναι στη Μύκονο και βγάζει selfie. Δεν γίνεται έτσι να πας μπροστά. Δηλαδή το καλοκαίρι λες, ό,τι έκανε ο Πέλκας, ας πούμε. Τον Πέλκα τον είδες πόσο δούλεψε το παιδί. Ναι. Δεν θες να βγάζει το πρόγραμμα του Ρονάλντο. Ξέρει ότι σε 5 πράγματα που πονάει, λες, ταχυδύναμη, έκρηξη, αντοχή στη δύναμη, όλα αυτά πότε θα τα δουλέψω εγώ, τη μακρινή μου την πάσα, τη μεταβίβασή μου. Έρχεται το καλοκαίρι εκεί που έχεις ένα μήνα να ξεκουραστείς. Ο σωστός αθλητής που λέει ότι έχω εγώ 10 χρόνια να παίξω μπάλα και να γίνω κάτι, δουλεύει τις αδυναμίες του. Δηλαδή θα πάρεις το γυμναστή παραμάσκαλα, θα τον πληρώσεις, δόξα τω Θεώ λεφτά έχεις, και θα πεις, φιλαράκι, ξεκινάμε. Πού έχω πρόβλημα? Στην αντίδραση, στην έκρηξη. Θα δουλέψουμε έκρηξη. Πού έχω στο άλμα, αλτικές, τα πάντα. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα που κάνουν τη διαφορά για να μπορέσεις μετά να μπεις στην επόμενη χρονιά και να είσαι καλύτερος. Μάλιστα. Δυστυχώς οι Έλληνες παίκτες δεν το κάνουν αυτό. Δεν πάνε σε καμπ, δεν ξέρω γιατί. Στο ποδόσφαιρο. Μάλλον είναι λίγο τεμπέληδες. Λίγο. Μάλλον, ναι. Μάλλον. Δηλαδή επαναπαύονται. Δεν πάνε να πει ότι παίζω στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη ή στον Ηρακλή σε οποιαδήποτε ομάδα και τελείωσε. Ίσα-ίσα θα πρέπει να αφήσω εποχή, να πρέπει να το κοιτάζω. Είναι ευκαιρία μου δηλαδή στα επόμενα 5-10 χρόνια που θα παίξω μπάλα να κάνω κάτι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να είσαι χαφ, να οργώνεις το κέντρο και να μην έχεις κάθετη πάσα, να έχεις μόνο παράλληλη πάσα. Ναι. Εκεί μετά θα δουλέψεις όλο το καλοκαίρι εκεί που δεν θα είσαι εντός γηπέδων. Θα πάρεις τον γυμναστή σου, θα πάρεις τον προπονητή σου, θα πάρεις και 2-3 ακόμα που θα βάλει ο γυμναστής και θα κάνεις συνθήκες αγώνα. Κατάλαβες, δηλαδή θα παίρνεις την μπάλα, ας πούμε, έχει βάλει κόνους, έχει βάλει παίκτες να τρέχουν και σου λέει με το που πάρεις την μπάλα, όταν την πάρεις από το χώρο του κέντρου και πίσω, με το που την πάρεις έχεις το χάφ σου να τρέχει δεξιά. Κάνεις δύο βήματα δεξιά και μετά τη βγάζεις διαγώνια. Ας πούμε κάποια πράγματα που γίνονται τυφλά στο παιχνίδι, έτσι. Ναι. Είναι μερικοί παίκτες που το έχουν έμφυτο, αλλά άλλοι πρέπει να το δουλέψουν αυτό. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι περισσότεροι το δουλεύουν. Είχα βρεθεί κατά λάθος σε μια προπόνηση της Arsenal και είχε μια ολόκληρη προπονητική μονάδα που λέμε οι γυμναστές, δηλαδή μια ολόκληρη προπόνηση, μόνο πάσα. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι, μόνο πασάνα, δεν κάνανε τίποτα άλλο. Απίστευτο. Το διανοείστε? Αυτό είναι. Απίστευτο. Απίστευτο. Πολύ δηλαδή παίκτες, ήταν πάντες... μια προπόνηση, εγώ βρέθηκα κατά λάθος, είχα την τιμή να βρεθώ εκεί, κατά λάθος, εντάξει, με τη σχολή κτλ. Και έβλεπες 2 ώρες και κάτι να κάνουν μόνο πάσες, τίποτα άλλο. Και μιλάμε τώρα για παίκτες Premier League, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για... Εντάξει, τώρα δεν είναι κανένα στοιχείο συνάστημα. Για τα άσπρα χώματα, ναι, αυτό. Έτσι. Και βλέπεις... Νομίζω ότι αυτό που δεν μπορούν να διαχειριστούν και πολλοί Έλληνες παίκτες είναι η ξαφνική φήμη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ναι, σίγουρα. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο ίσως χάνονται πολλά ταλέντα στην Ελλάδα. Εντάξει, έχουμε αρκετά παραδείγματα δυστυχώς.
Είναι, και, είναι δυστυχώς και αυτός ένας λόγος. Πρέπει να διαχειριστούμε λίγο και αυτό το κομμάτι, δηλαδή το πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς οι ίδιοι έναν ποδοσφαιριστή, το τι θα πούμε για αυτόν, γιατί νομίζω ότι... Να σου πω κάτι, ο δημοσιογράφος και ο παραγωγός κάνει τη δουλειά του, από εκεί παίρνει θέμα της ομάδας ναι, και του ποδοσφαιριστή, το πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό το ταβαντούρι που πολύ πιθανό να δημιουργήσει στο όνομά του. Ο δημοσιογράφος τι κάνει, κάνει αυτό που βλέπει. Θα πει ότι ας πούμε έβγαλε μάτια, είναι ο διάδοχος του Κούδα, όπως έλεγαν για τον Πέλκα. Ο Πέλκας από μόνος του πρέπει να δουλέψει για να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Σε αυτό δεν φταίει ο δημοσιογράφος ή η εφημερίδα που το έγραψε. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την υπερβολή, να το πω έτσι. Δηλαδή, να μειώσουμε την υπερβολή. Ναι, είναι στο στοιχείο μας. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό του κόσμου. Έτσι, όλοι θέλουμε αυτό. Λίγο. Να υπερβάλλουμε πάντα. Μας αρέσει αυτό το να αισθανόμαστε ότι έχουμε τον καλύτερο. Ναι. Είναι όμως πολλοί παίκτες που δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Δικό τους είναι. Ακριβώς είναι η στραβοστομίτιδα μετά που εγώ είμαι και κανένας άλλος, ξέρεις. Δυστυχώς, έτσι. Το έτσι και φτάνει μέχρι το αυτή. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι να, εντάξει, εκεί πρέπει από μόνοι τους να δουλέψουν. Τώρα βλέπεις παράδειγμα τον Κουλούρη, έτσι. Ο οποίος έχει πάρει δύσκολο, δεν θυμάμαι άλλο φορ. Και τέτοιες ηλικίες να έχει πάρει τόσους πολλούς αγώνες. Δυνατό παιδί, μαχητής, βοηθάει πολύ, πιέζει, κάνει αθλητής ωραίος, αλλά στον γκολ έχουμε δυσκολιότητα, έχουμε πρόβλημα, πλάτη πόδι. Δηλαδή, 7 φορές στην εστία και κατά λάθος θα μπει τον γκολ. Θα πρέπει να βάλει τον γκολ του Βουτσά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι που το φώναξε στην ελληνική ταινία Κώστα γύρισε και κατά λάθος μπήκε μπάρα, κάπως έτσι. Ναι, το θυμάμαι. Δηλαδή, ναι, σε αυτούς εδώ τους παίκτες, έρχεσαι εγώ με το καλοκαίρι, πάνε και δούλεψε τα τελειώματά σου. Πρέπει εσύ την ημέρα να κάνεις 3-4 ώρες τελειώματα, τίποτα άλλο. Να ξυπνάς το πρωί να κάνεις τελειώματα, να πας να κάνεις το τρέξιμο το χαλαρό τα βάρη από θεραπεία, μεσημέρι μασάζ, απόγευμα πάλι τελειώματα, τίποτα άλλο. Δεν του λείπει κάτι άλλο, του λείπει το τελείωμα. Αυτό που σου λείπει για να μπορείς μετά να μπεις και τυφλά να πηγαίνει μόνο το πόδι. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις 2-3 παίκτες, προπονητές τέλος πάντων, που σε δουλεύουν. Σε δουλεύουν στην πρώτη κίνηση, στον πρώτο χρόνο, στο πρώτο δοκάρι, στην κεφαλιά, στο πόδι σου, στο πώς τοποθετείται. Γιατί είναι όλα τοποθέτηση του σώματος του σεντερφόρ. Δηλαδή πριν να έρθει μπάλα, να είσαι ανάμεσα ας πούμε, στην τρύπα που λέμε ανάμεσα από τα center four, να βγεις ακριβώς εκεί που πρέπει ώστε με ένα κούμπμα να μπει μέσα. Αυτό που είχε έμφυτο ο Αθανασιάδης ας πούμε. Ναι. Δεν ήταν καλός αθλητής, αλλά ήξερε ήταν στην κατάλληλη στιγμή. Ήξερε που θα τοποθετηθεί, ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό και πήγε μπροστά αυτό το παιδί. Αν ήταν και καλός αθλητής θα πήγαινε ακόμα πιο μπροστά φυσικά. Πολύ βαρύς ήταν νομίζω ο Αθανασιάδης, έτσι. Είχε λίγο... Ήταν βαρύς, βέβαια ήταν βαρύς, αλλά είχε αίσθηση του γκολ. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Γι' αυτό και έβαλε 100 γκολ, εντάξει, δεν ήταν τυχαίο. Αλλά να σας πω έναν άλλο μεγάλο παίκτη, ο Φραντζέσκο, ας πούμε. Εγώ ήμουν πιτσιρικάς τότε, που μετά την προπόνηση, να το ξέρουν οι φίλοι, ο Φραντζέσκο καθόταν 2 ώρες και έκανε φάουλ. Εκτελούσε φάουλ. Το ακούσει, ναι. Ο μίστερ φαουλίστα, ας πούμε, και ναι, εγώ στο λέω, γιατί και τα παιδιά εκεί έπαιρναν από το εφηβικό παιδιά και τους έβαζε μπροστά τους έστεινε για να κάνει φάουλ, ας πούμε. Και εκείνοι χαιρόντουσαν γιατί ήταν ο Φραντζέσκο. Δηλαδή για να καταλάβεις τι είπα να πει επαγγελματίας. Δεν ήταν απλά κατά λάθος στοιχείος ή επειδή είχε καλό πόδι, αλλά ήταν γιατί το δούλευε κάθε μέρα. Δεν το άφηνε. Ισχύει. Ενώ τα σημερινά παιδιά δεν το κάνουν αυτό εδώ. Δηλαδή μετά την προπόνηση πηγαίνουν σπίτι. Να κάνει σπίτι τι ρε φιλαράκι 19 χρονών, 18. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τελείωσε η προπόνηση, δείξε πόσο το θέλεις. Κάτσε και δούλεψε τις αδυναμίες σου. Απλώς είναι τη φάση ότι όταν πάρεις το πρώτο σου επαγγελματικό συμβόλαιο, λες ότι την έχω βρει την άκρη. Κάθε το συμβόλαιο και μετά εξαφανίζονται. Λέμε πού πήγαν αυτά τα παιδιά. Το συμβόλαιο κάποτε τελειώνει όμως, φίλε. Ναι, εντάξει. Απλώς λες ότι μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιο θα έχω φτάσει σε κάποιο επίπεδο. Να πούμε πως το Ρωσία-Κροατία τελείωσε 2-2 και πάμε στα πέναλτι. Έχουμε τη διαδικασία για πέναλτι. Για να δούμε τι θα δούμε και εκεί. Θοδωρή, έχεις να βάλεις κάποιο επίλογο? Εντάξει, πολύ μιλήσαμε, να μην κρατάω τη γραμμή. Να είστε καλά παιδιά, να μας κρατάτε συντροφιά εδώ στην ξενιτιά και εμάς από μέσω ίντερνετ, έτσι. Και τα λέμε. Να περνάς καλά, φίλε. Να περνάς καλά. Τσάω. Τσάω. Ο Θοδωρής είναι μια από τις καλύτερες φωνές που βγαίνει στην εκπομπή. Ο οποίος έχει σπουδάσει, είναι γυμναστής ο άνθρωπος. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει γνώση. Και γνωρίζει. Και γνωρίζει πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει ο μέσος φύλαφλος. Γι' αυτό τον άφησε να μιλήσει τόσο πολύ και τον ρωτούσα πράγματα που εγώ, εσύ και πολλοί ακροατές από αυτούς που μας ακούνε δεν τα έχουν γνώσει αυτά. Σίγουρα. Και όταν κάτι δεν τον ξέρεις και είσαι ημιμαθής σε κάτι ή το ξέρεις
μισό, είτε το ξέρεις λίγο, είτε το ξέρεις καθόλου. Αυτό το οποίο μπορεί να πείσει ή μπορεί να χαρακτηρίσει σε έναν παίκτη ότι δεν μπορεί, είναι deformé φέτος, σέρνεται κτλ. Υπάρχει μια αιτία το τι είναι αυτό. Και, και ο Θοδωρής είπε ότι ο Πρίγιοβιτς ήταν λίγο βαρύς. Δεν μπορεί να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς. Πρέπει να ξεκουραστεί, να πέσει λίγο η πίεση της προπόνησης και μετά να ανέβει σιγά-σιγά. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει μέρες, θέλει προπόνηση. Αυτά όμως, άμα π.χ. εμένα μου τα πω ο Θοδωρής αυτά και τα ξέρω και τα λέω. Και τα είπε και ο Θοδωρής τώρα που βγήκε στον αέρα. Άμα δεν τα ξέρεις αυτά και άμα δεν μου το έλεγε ο Θοδωρής, θα έβγαινα. Ας πούμε, μπορεί με τη Βασίλεια να σέρνει το Πρίγιοβιτς και να μην είναι τόσο καλός. Και να λέω: Πρίγιοβιτς δεν κάνει, χάλασε το ένα το άλλο, γιατί δεν πήρε ο ΠΑΟΚ center for και δεν συμμαζεύεται. Αλλά θα εκτίθομαι, αλλά οι περισσότεροι που με ακούνε θα συμφωνούν μαζί μου, αλλά θα ξέρουν ότι θα κάνω λάθος. Γιατί προφανώς. Δεν γνωρίζω και ειδικότερα τέτοιους ανθρώπους που γνωρίζουν και είναι ειδικοί σε αυτό πρέπει να τους ακούμε λίγο περισσότερο και να μην το παίζουμε όλοι οι προπονητές γιατί το κουσούρι το έχουμε. Η μημάθεια χειρότερη της αμάθειας λένε. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Λέει ο λαός. Έτσι είναι, καλός ή κακός έτσι είναι. Πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις πριν εκφράσουμε με σιγουριά μια άποψη. Περιμένουμε να δούμε και τα πέναλτι τώρα. Τα πέναλτι, έτσι. Ναι. Βασίλη, να το φάμε το διάλειμμα των 11.30. Α, το φάμε. Έλα, μωρέ, λίμπερο είσαι. Εντάξει, σωστός, ωραίος. Οπότε θα το πάρουμε σερίως ως τις 12, γιατί τώρα να πάμε σε διάλειμμα. Να έχει πέναλτι στο Ρωσία-Κροατία είναι λίγο είναι αμαρτία, είναι δηλαδή θα να βάλεις αυτό γκολ. Να τα δούμε και λίγο τα πέναλτι. Εντάξει, μας το έκαναν το χατήρι. Δεν έχουμε παράπονο. Όχι, βέβαια, όχι. Είπαμε πέναλτι, ζητήσαμε πέναλτι. Το έκανε η μεγάλη Ρωσία 2-2. Τώρα, ας πούμε, εσύ, εντάξει, έχεις βάλει τα λεφτά στην Κροατία. Έπαιξες και στοίχημα. Όχι. Εντάξει, αφού δεν έπαιξες στοίχημα, είσαι καλά. Οπότε, όποιος και να νικήσει, δεν σε χαλάει. Απλώς άμα καλά, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι θα περάσει η Κροατία. Θέλω να περάσει βασικά η Κροατία. Είναι η ομάδα που το αξίζει περισσότερο, νομίζω. Ναι, εντάξει. Απλώς τώρα είναι και θέμα λίγο τύχης, είναι και λίγο σίγουρα. Πώς, το πώς το διαχειρίζεται πάλι. Που πάμε στο θέμα της διαχείρισης. Γιατί το να πας να εκτελέσεις πέναλτι σε προημιτελικό μουντιάλ, η μπάλα ζυγίζει 55 τόνους. Νομίζω ότι γενικότερα το πέναλτι το θεωρούμε πολύ εύκολο ενώ δεν είναι. Όχι μόνο στο μουντιάλ, γενικότερα. Παντού ισχύει αυτό. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία στους φιλάθλους ότι. Τον τερματοφύλακα, άμα το φάει το γκολ, δεν θα τον πει κανένας τίποτα. Γιατί προφανώς είναι το πιο πιθανό, ρε παιδί μου, να το φάει το γκολ. Αν σε βαράει από τα 10 μέτρα. Δηλαδή, οι πιθανότητες είναι πιο πολλές να το βάλει. Ναι, αν όμως αυτός που το βαράει, δηλαδή πάω εκτελέσω εγώ πέναλτι σε σένα και το χάσω, εμένα θα με βρίσουν. Τον τερματά δεν τον βρίσκουν ποτέ. Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Ο τερματάς έχει πολύ περισσότερες ευθύνες μέσα στο παιχνίδι. Γιατί κάθε λάθος κοστίζει. Αλλά στη διαδικασία των πέναλτι είναι αυτός ο οποίος. Είναι λίγο πιο. Γλιτώνει, ρε παιδί μου, το κράξιμο, το ενδεχόμενο κράξιμο του φιλάθλου. Είναι αυτός ο οποίος, άμα πιάσει δύο πέναλτι, θα γίνει ήρωας. Ναι. Και αν δεν πιάσει κανένα, δεν πειράζει, ας πούμε. Δεν τον πει κανένα τίποτα, γιατί λες πέναλτι είναι. Εντάξει, τα πέναλτι είναι και λίγο τύχη. Αν έχει τύχη, διάβαινε που λένε. Είναι και τύχη, ναι. Και τύχη. Προφανώς είναι και τύχη, γιατί δεν ξέρει πώς θα πάει η μπάλα. Δηλαδή, ας πούμε, οι Κροάτες τώρα δεν είχαν τύχη. Οι Κροάτες δεν είχαν το δοκάρι. Ναι. Οι Κροάτες. Ας πούμε, εκεί πέρα έτσι όπως πήγε η μπάλα, μπορούσε να χτυπήσει και στον κεντρικό αμυντικό έτσι όπως άπλωσε το πόδι του. Σίγουρα. Δεν χτύπησε πουθενά, πέρασε έξω. Είναι και τύχη, ειδικά σε αυτές τις οργανώσεις. Πέρα από την ικανότητα, παίζει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η τύχη. Σιγά-σιγά ξεκινάει και η διαδικασία των πέναλτι. Η πρώτη ομάδα η οποία θα σουτάρει το πέναλτι θα είναι η Ρωσία. Ο Κροάτης τερματοφύλακας έχει πάρει θέση κάτω από τα goal post. Ακούω πρόβλεψη. Πρόβλεψη, κάτσε να δούμε πώς θα στήσει την μπάλα, να δούμε τώρα το πώς τέτοιο. Να δούμε τώρα τη φάση. Εκεί πέρα γίνονται κάποια διαδικαστικά. Ποιος εκτελεί το πέναλτι, δεν μπορώ. Το 10 τώρα ποιος είναι, τώρα σώθηκες. Τώρα εντάξει. Ας μας ενημερώσουν οι ακροατές reporter του Libero 107,4. Για να δούμε. Ο διαιτητής λέει στον Σούμπασιτς να πάει και αυτό στην γραμμή του, στην εστία του. Κλασικά πράγματα. Καλά, ναι. Παιχνίδια ψυχολογίας νομίζω. Για να τον δούμε. Κρύο αίμα φαίνεται να έχει. Λες. Νομίζω ότι. Άτσι να τον δούμε τώρα. Α, είναι εύστοχο. Για μέσα τον κόβω. Για να δούμε. Η Ρωσία είναι η μία ομάδα η οποία θα βαρύσει πρώτη το πέναλτι. Ο Ρώσος παίκτης εκτελεί. Σουτάρει γκολ. 1-0. Όχι. Επανάληψη. Το βάλε. Το χασί το. Τι έγινε. Το βάλε ή το χασε. Επανάληψη έδωσε. Όχι, δεν. Τι έγινε.
Το πιάσε. Το πιάσε. Το πιάσε. Δεν μπορούσαμε να δούμε καθαρά τη φάση. Το πιάσε, το πιάσε. Το πιάσε, το πιάσε. Με το αριστερό χέρι ο Σούμπασιτς. Δεν το κατάλαβα. Πολύ χάλι πέναλτι, αλλά όντως δεν το καταλάβαμε έτσι πως έγινε η φάση. Μπράβο. Για να δούμε τώρα, σειρά της Κροατίας. Η σειρά της Κροατίας. Είναι το 11. Είναι ο ποιος είναι αυτός? Ο Μπρόζοβιτς. Ο Μπρόζοβιτς. Μπρόζοβιτς απέναντι στον Ακινφεύ. Για να δούμε. Ο Μπρόζοβιτς εκτελεί γκολ. Αυτό ήταν ωραίο. Πολύ ωραίο πέναλτι από τον Μπρόζοβιτς. Μπροστά η Κροατία 1-0. Μπροστά η Κροατία 1-0. Αριστερά εκτέλεσε το πέναλτι ο Μπρόζοβιτς. Αριστερά και πάνω. Νομίζω πως κανένας τερματοφύλακας δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί σε τέτοιες εκτελέσεις πέναλτι. Εκεί πέρα να το απεκρούσε ο τερματάς. Να δούμε. Η σειρά της Ρωσίας τώρα πάλι. Βάριναν τα πόδια για τους Ρώσους. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κοιτάξτε τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι και ο κόσμος τώρα εκεί πέρα που παίζει εντός έδρας. Το νούμερο 9. Το νούμερο 9. Παίρνει πολύ φορά ο τύπος. Κοιτάει λίγο το διαιτητή, κοιτάει την εστία, παίρνει φορά, εκτελεί, γκολ, 1-1. Ο Τζαγκόεφ νομίζω ήταν. 1-1 λοιπόν η Ρωσία. Πάμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Εκεί, στα δεξιά το έβαλε. Για να δούμε. Τώρα είναι η σειρά της Κροατίας. 1-1 το σκορ. Να θυμίσουμε πως η Ρωσία έχει χάσει ένα πέναλτι. Το πρώτο πέναλτι. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Κροάτης. Όλα έτοιμα για το πέναλτι της Κροατίας. Παίρνει φορά. Εκτελείται το πέναλτι. Αποκρούει ο Ακινφεύ. Απέκρουσε το Ακινφεύ. Αποκρούει ο Ακινφεύ και τώρα σε περίπτωση που ευστοχήσει η Ρωσία θα έχουμε ισορροπία νομίζω. Όχι, όχι ισορροπία, όχι ισορροπία, θα πέρασει μπροστά. Ναι, θα πέρασει μπροστά η Ρωσία, ζητώ συγγνώμη για το λάθος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτό, όπως λένε, ζωντανή εκπομπή, είμαστε συμβαίνουν. Καλά, αυτά. Εννοείται. Αυτά. Μας βλέπουν να καθόμαστε τόσο αύριο το πρωί εδώ πέρα να βλέπουμε πέναλτι. Λες. Δεν μας χαλάζει. Αυτό ακριβώς, δεν με χαλάει εμένα. Για να δούμε. Δες εδώ την Κροάτισσα πώς κάθεται εκεί πέρα. Αυτή ήταν καουλούτσικο μωρό. Γενικότερα οι Ρωσίδες και οι Πολωνέζες έχουν να δώσουν. Πολύ δυνατό πέναλτι από τον Ρώσο και out. Πολλά μέτρα έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα της Κροατίας. Της Κροατίας, ναι, του Σούμπασιτς. Από άποψη δύναμης ήταν τέλειο. Ήταν πολύ δυνατό το πέναλτι, αλλά... Το πήγε πολύ πλάι. Κι άλλο, το δεύτερο χαμένο πέναλτι για τους Ρώσους. Βλέπουμε εκεί πέρα, αγχωμένοι λίγο. Φαντάσου τώρα να το πιάσει ο Ακινφεύ. Σου λέω, μετά κάτσουμε ο Σάββατο πρωί εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα, λοιπόν. Η Κροατία έχει σειρά στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Μόντριτς στείνει την μπάλα. Μεγάλος παίκτης και ο Μόντριτς. Απέναντι στον Ακινφεύ. Για να δούμε. Εγώ λέω θα το πιάσει. Άμα το χάσει και ο Μόντριτς, εντάξει, τελείωσε. Μόντριτς, το είπε το πείμα η Κροατία. Εκτελεί ο Μόντριτς, το πιάνει ο Ακινφεύ, όχι! Απεκρούει ο Ακινφεύ και η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι και καταλήγει στα δίχτυα. Παιδιά, τυχερό γκολ. Τυχερό γκολ. Νομίζω ότι είναι από τις φάσεις που βλέπουμε μία φορά στο. Δεν ξέρω κι εγώ. Δεν εδώ. Μαντεύεται, δεν το πω. Αποκρούει ο Ακινφεύ, πάει στο δοκάρι και μπαίνει μέσα η μπάλα. Καταλήγει μέσα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, άμα θέλει να μπει, θα μπει. Είναι αυτό που λέγαμε, άμα έχει τύχη, διάβαινε. Αυτό ακριβώς, άμα έχει τύχη, διάβαινε. 1-2 λοιπόν. 1-2 η Κροατία και η Ρωσία εκτελεί το τέταρτο πέναλτι. Για να δούμε. Πανηγύρια εκεί πέρα. Εκεί που έχασε τη μισή του ζωή ο Μόντριτς, είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Για να δούμε. Το έβαλε ο Ρώσος. Νομίζω περνάει μπροστά η Ρωσία τώρα. Για να δούμε το σκορ. Όχι, δεν περνάει μπροστά η Ρωσία. Αφού έχασε το προηγούμενο πέναλτι. Ναι. 2-2 λοιπόν. Καλό ωραίο πέναλτι, πολύ ωραίο. Ο τερματάς της Κροατίας έπεσε από την άλλη πλευρά. Αυτή η λέξη πολύ μου αρέσει, ο τερματάς. Ο τερματάς, ναι, ρε. Κλασικό ραδιοφωνατζίδικο, σαλονικιώτικη. Εννοείται. Τερματάς. Λοιπόν, ο σκόρερ της Κροατίας τώρα, ο Βίντα.
Βίντα Βιντά, όπως τον λένε, δεν ξέρω. Λοιπόν, απέναντι στον Ακιμφέεφ, εκτελεί πολύ δυνατό πέναλτι. Γκολάρα. 2-3 και πάλι μπροστά η Κροατία. Συνεχίζει μάλλον να είναι μπροστά. Αγκαλιάζει και όλο και τον Κροάτη τερματοφύλακα. Τον Κροάτη τερματοφύλακα, ναι. Το δικό του. Να δούμε. Δείχνει εδώ τα πανηγύρια των Κροατών μετά τη εύστοχο πέναλτι. Να βλέπουμε εδώ και την τύψη πανηγύριζε και το πάθος εδώ. Φωνάζει. Μπράβο την κοπέλα. Εντάξει, έχουμε και τις ωραίες παρουσίες. Αυτά είναι, αυτά είναι για τα τζουτζου μπρούτζου του Μουντιάλ. Τα λέμε και αυτά. Για να δούμε. Στο τελευταίο πέναλτι η Ρωσία εκτελεί μέσα. Στα δίχτυα η μπάλα, κάνει νοήματα εκεί πέρα στην κερκίδα. Του φύγε ένα βάρος εκεί πέρα τον κόβο ότι του έχει φύγει καμιά 5-6 χρόνια ζωή θα πούμε. Εκτελεί, από την άλλη πλευρά ο Κροάτης τερματοφύλακας. Και πάει για το πέμπτο πέναλτι η Κροατία να δούμε το πώς θα εξελιχθεί και πώς θα πάει η σημερινή βραδιά. 3-3 είναι το σκορ. Αν το βάλει η Κροατία, παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ της Ρωσίας του 2018. Δεν θα μπει νομίζω. Να δούμε. Δεν θα μπει το πέναλτι. Το νούμερο 7 ο Ράκητιτς νομίζω είναι. Βλέπουμε και τον Ακιμφέεφ. Αγωνία εδώ πέρα από τους φιλάθλους της Ρωσίας. Για να δούμε, ο Ράκητιτς εκτελεί γκολ. Η Κροατία είναι η ομάδα η οποία παίρνει το εισιτήριο για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ της Ρωσίας και θα έχει να αντιμετωπίσει την Αγγλία στα ημιτελικά και έχουμε και το Γαλλία-Βέλγιο και το Κροατία-Αγγλία. Για τους ημιτελικούς, για την τετράδα του Μουντιάλ. Δυνατή τετράδα, όπως πήγε το πράγμα. Πανηγυρίζουν εκεί πέρα οι παίκτες της Κροατίας. Το τρόπαιο θα πάει σε ευρωπαϊκή ομάδα. Βέλγιο-Κροατία νομίζω θα είναι ο τελικός. Βέλγιο-Κροατία. Γαλλία-Κροατία, συγγνώμη. Νομίζω στο ένα συμφωνούμε για το Κροατία. Εγώ θα ποντάρω ότι οι Γάλλοι θα την πάθουν από τους Βέλγους. Λες. Έτσι. Πιστεύω ότι, το έχω πει κιόλας, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς, ότι οι Βέλγοι έχουν τόσο καλό σύνολο που αν είχαν διαφορετική φανέλα, δηλαδή η φανέλα τους ήταν γαλλική, γερμανική, αργεντίνικη, βραζιλιάνικη, νομίζω ότι θα ήταν από τα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Νομίζω ότι σε Μουντιάλη και γενικότερα σε μεγάλη διοργάνωση εθνικών ομάδων μετά το 2004 ήρθε η ώρα να γίνει ένα μπαμ. Ήρθε η ώρα να το πάρει κάποια ομάδα η οποία είναι λίγο εκτός προγράμματος. Σίγουρα, το Βέλγιο έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα φτάσει στον τελικό, έτσι πιστεύω. Όχι, συγγνώμη, δεν θα φτάσει όμως στον τελικό. Στον τελικό θα φτάσει η Γαλλία. Για να δούμε. Θα δούμε. Υπομονή και όρεξη να βλέπουμε μπάλα. Δυστυχώς τελείωσαν νωρίς τα πέναλτι όμως. Εντάξει, ακουστήκαμε, είχαμε πέναλτι, αλλά ήθελα λίγο ακόμα, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα μην τα θέλεις κιόλας. Δικά σου, εντάξει, έκαναν εδώ πέρα την υπέρβαση, έβαλαν το έκαναν το 2-2. Εντάξει, okay, είδαμε 10 πέναλτι. Καλά είναι. Τι ήθελες να γίνει σαν τον τελικό. Πότε είχε γίνει αυτός ο τελικός που μόνο οι επίσημοι δεν είχαν κατέβει να βάρεσουν πέναλτι στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακό στην περίοδο 2008-2009. Ναι, που μόνο οι επίσημοι δεν είχαν κατέβει κάτω να βάρεσουν πέναλτι. Εκεί δεν ήταν μόνο τα πέναλτι, ήταν και το 4-4. Είχαμε δύο γκολ στην παράταση, ρε φίλε. Απίστευτο παιχνίδι. Και να σου πω και κάτι τώρα, εντάξει, τι είναι. Παρά 10, εντάξει, τώρα μπορώ να το πω. Εκείνο το παιχνίδι μου σε ένα γάμο και δεν το είδα. Και το έβλεπε σε live score και λέμε τι χάνω, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι από τα παιχνίδια που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, αλλά εντάξει, ρε φίλε, είδαμε λίγο πέναλτι, δεν μπορούσαν να βαράνε καμιά ώρα ακόμα, δηλαδή λίγο να γουστάρουμε. Καμιά ώρα, ρε φίλε, άμα μπορούσαν καμιά ώρα, τι θα κάνουμε, δεν θα κλείναμε ποτέ. Εντάξει, δεν πειράζει, εμείς λέμε να γουστάρουμε εμείς εδώ πέρα, δεν. Η Κροατία έχει φτάσει τόσο ψηλά από το 1998, μέρες του 1998. 20 ολόκληρα χρόνια, έτσι. 20 ολόκληρα χρόνια, στρόγγυλα. Εντάξει, πράγμα. Δεν είναι και λίγα. Προφανώς και δεν είναι λίγα. Εδώ πέρα βλέπουμε τα χειροκροτήματα των Ρώσων, που φιλάθλουν προς την ομάδα τους, που έκανε μια εκπληκτική πορεία. Εντάξει, να πούμε ότι η Ρωσία είναι η πρώτη φορά που φτάνει τόσο ψηλά, μετά τον διαχωρισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι δύσκολο νομίζω για την Ρωσία το να γνωρίσει τον αποκλεισμό σε οποιαδήποτε φάση. Είναι η διοργανώτρια. Εντάξει, γι' αυτό νομίζω ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες δηλαδή.
Εντάξει, αλλά γενικότερα νομίζω ότι όλη τους η παρουσία, η εικόνα και η σταδιοδρομία στο Μουντιάλ έχει θετικό πρόσημο και δεν μπορεί να τους απολογήσει κάποιος. Σίγουρα, σίγουρα. Όπως είπα και πριν, ήταν η ομάδα που νομίζω ότι δεν περιμέναμε να φτάσει μέχρι τη φάση των 8. Ναι, ισχύει αυτό, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αλλά μας διέψευσε η ομάδα της Ρωσίας και παραλίγο να φτάσει και στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ. Αλλά εκεί θα βρίσκεται η Κροατία, νομίζω δίκαια σε σχέση με την συνολική εικόνα της Κροατίας στο Μουντιάλ. Είναι για μένα καλύτερη ομάδα από την Ρωσία και θεωρώ ότι έπρεπε να βρίσκεται στην ημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτά λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12, σιγά σιγά θα πάμε προς την ολοκλήρωση καθώς είμαστε εδώ παρέα από τις 10. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Πλάκα μου κάνεις, εγώ να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση που με έκανες, ίσως και για την καλώς εννοούμενη πάντα πρόκληση, έτσι. Ήταν και τα δύο. Ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ήταν και το πρώτο μας, η πρώτη μας ραδιοφωνική έτσι, συνάντηση. Πολύ, ναι, πολύ ήταν, σωστά. Το οποίο στέφεκε νομίζω με επιτυχία, οπότε στο μέλλον μπορεί να τα ξαναπούμε. Μακάρι, μακάρι. Εδώ στον Λίμπερο 107,4. Κάνε τον επίλογό σου. Άμα θες κάνε κάποια πρόβλεψη, πες. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι νομίζω ότι η Γαλλία θα φτάσει στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου, όπως είπα και πριν. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να τελειώσουν όλα τα θέματα, τα μεταγραφικά θέματα στον ΠΑΟΚ. Αλλά όταν λέμε τις επόμενες ημέρες, δεν εννοούμε στις 25 και 26 Ιουλίου προφανώς. Μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες να έχουμε την άφιξη του Center for ή έστω να κατασταλάξουμε στο ποιος παίκτης θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να υπάρξει συμφωνία και από εκεί και μετά να υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση. Θέλω Μπεργκ, με την έννοια ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και νομίζω ότι εύκολα θα προσαρμοστεί στον ΠΑΟΚ και θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα για τα παιχνίδια που έρχονται. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει λόγος, να το πω έτσι, να αποκτηθεί ένας πρωτοκλασσάτος ποδοσφαιριστής όπως ο Μάρκους Μπεργκ, διότι για μένα ο Σέντερφορ που θα αποκτηθεί θα πρέπει απλά να ξεκουράζει αρχικά τον Αλεξάνδρ Πρίγκοβιτς. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτός που θα αποκτηθεί πρέπει να είναι και βασικός. Είναι θέμα οπτικής γωνίας αυτό, το πώς το βλέπεις. Εγώ με τις άποψεις ότι άμα θες να κάνεις μια κίνηση, πας και παίρνεις έναν καλύτερο από τον Πρίγκοβιτς, να υπάρχει ανταγωνισμός. Εντάξει, σίγουρα και πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Φυσικά και λίγο επιφυλάξη για τον Μπεργκ, γιατί δεν πολύ πιστεύω στο πρωτάθλημα το οποίο παίζει, αν μπορεί και αν έχει διατηρήσει την κατάσταση που ήταν στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει όμως. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, θα συμφωνήσω σε αυτό, αλλά από τη στιγμή που ο Αλεξάνδρ Πρίγκοβιτς έδειξε ότι είναι αυτός που είναι, τέλος πάντων, ότι είναι killer που λέμε, νομίζω ότι πρέπει να αποκτηθεί κάποιος που θα τον ξεκουράζει. Πρέπει φυσικά αυτός που θα αποκτηθεί να είναι ικανός να σηκώσει το βάρος της φανέλας του ΠΑΟΚ και πρέπει να μπορεί να στηριχτεί η ομάδα πάνω του για κάποια 90 λεπτά, γιατί νομίζω ότι αν τελικά αποκτηθεί κάποιος center forward, ο Αλεξάνδρ Πρίγκοβιτς σε κάποια παιχνίδια του πρωταθλήματος ίσως να μην πάρει και καθόλου χρόνο συμμετοχής, με τους θεωρητικά μικρούς δηλαδή. Θα φανεί αυτό και στη διαχείριση του Λουτσέσκου. Ναι, νομίζω ότι αν έχει μεσοβδόμαδα ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό παιχνίδι και το Σαββατοκύριακο δηλαδή αντιμετωπίζει μια ομάδα όπως να πούμε. Θα μιλήσει δυναμική. Απόλλων Σμύρνης, να πούμε παράδειγμα τώρα, μια ομάδα έφερα. Ναι, okay. Γενικότερα την οποιαδήποτε ομάδα. Δεν θυμάμαι αν έχει υποβιβαστεί κιόλας ο Απόλλων Σμύρνης. Εντάξει, ένα παράδειγμα φέρνουμε τώρα. Λίμπερο είσαι. Και νομίζω ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχής ο Ρασμάλ. Θα πρέπει μάλλον να δώσει χρόνο συμμετοχής ο Ρασμάλ Λουτσέσκου σε κάποιον άλλο center forward, έτσι ώστε να ξεκουραστεί ο Αλεξάνδρ Πρίγκοβιτς. Νομίζω πως δεν έχω να προσθέσω. Δεν έχουμε να πούμε γενικότερα κάτι άλλο. Αναμένουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Εγώ να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους ακροατές όπου ήταν συντονισμένοι έως και τις 12 εδώ στον Λίμπερο 107,4 και στις ασπρόμαυρες πτήσεις.
Να ευχαριστήσουμε και το όνειρο live strip show που ήταν εδώ και για ακόμα ένα βράδυ και στηρίζει την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Καβαδία που για ένα ακόμα βράδυ ήταν στην κονσόλα του ήχου. Από το Σέλιο Παπαντονίου, τον Βασίλη Κιτικίδη και τον Βασίλη Καβαδία. Τον Δημήτρη Κιτικίδη. Κιτικίδη, ναι, Δημήτρη, sorry, μπερδεύτηκα. ναι, αυτό ζωντανέ εκπομπέ. Ναι, ναι. Καλά, εννοείται. Συμβαίνουν αυτά, έτσι λένε, έτσι λέμε κι εμεί για να τον παλώσουμε. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10 μαζί με τα Σωτρέγια.